Καλησπέρα. Μια εβδομάδα. Ένα Σάββατο, πώς είστε? Στάζουμε. Πόσο μην στάζουμε τέτοιο καιρό? Ήθελα να πω καλή άνοιξη. Τι άνοιξη, δώσε βάγκο βάλαμε. Τι άνοιξη να πω, δώσε βάγκο βγάλαμε, τα μποτίνια ξαναβγάλαμε, 17 Απριλίου, ναι. Ζιβάγκο. Κοζανάρα, στον Ιμφαίο χθες χιόνισε, δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Και χιόνισε πολύ. Χρήστο, το έχουμε, το έχουμε. Δυτική Μακεδονία το λέμε. Αλλά δεν πειράζει. Το κακό είναι ότι ενώ είδα τον καιρό, γιατί λέω εντάξει, μωρέ, μια μέρα είναι, θα περάσει. Αν δεν είναι μια μέρα, από ό,τι βλέπω θα μας πάει λίγο αυτή. Και δεν κάνει και καλό και στην είναι πανδημία. Και σήμερα και αύριο τουλάχιστον. Ναι, και Δευτέρα και Τρίτη. Και λίγο... ναι, και μετά αλλά σήμερα και αύριο και φαίνεται ότι. Τότε το χιόνι στον Ιφαίο το είδε. Το είδε. Πανάγιτσα μου. Είναι το όχι χιόνι, δηλαδή δεν είναι. Όχι χιόνι. Έλειωσε σήμερα. Αλλά εντάξει. Είναι ωραίο χιόνι κιόλα, δηλαδή. Δεν είναι. Κρέχτο που λέγεται στην Κοζάνη. Κρέχτο. Τι κρίμα, βρε παιδί μου, είναι δυνατόν. Εκτός όλων των άλλων, που τέλος πάντων είχαμε και μπει σε ένα mood πιο ανοιξιάτικο, αυτή η υγρασία δεν κάνει καλό και στην πανδημία, δεν κάνει καλό και στον ιό, γιατί θέλει παρατεταμένη ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια για να σκοτώνεται πιο εύκολα, λένε οι ειδικοί. Οπότε, λίγο παραπάνω προσοχή. Και όχι σε μια τυχαία εβδομάδα, σε αυτή την εβδομάδα που ανοίγουν και τα καταστήματα με τι τον κάνω, τρόπο ποτέ, που ανοίγουν. Ποιος ήρθε, είσαι ο Χαρδαλιάς. Ήρθε ο Κεφαλογιάννης. Α, ναι, καλά, ναι. Βγάλτε μου ζωή σπιτσιάδα, γιατί θα τα πούμε όλα και για την πανδημία και για τις θεσμικές ανακοινώσεις Χαρδαλιά. Ρόλιο. Σου αρέσει το κόσμο, ναι, μου. Είναι χειροποίητο από Κοζανίτισσα. Μου το έχει κάνει δώρο η αδερφή μου, εμένα, βέβαια, αυτό και το αγαπώ. Αλλά είναι από Κοζανίτισσα χειροποίητο κόσμο και το αγαπώ πολύ. Ήρθε ο υφυπουργός τώρα, μιλάμε για τις επισκέψεις. Πώς σε χαράζουν σαν δημοσιογράφο. Καλά έκανε και ήρθε, δεν λέμε. Εμένα χάραξαν τόσο πολύ που δεν πήγε. Εσύ είσαι χαραχτεί πολύ, δεν πήγε. Ναι, σημαίνει, δεν νομίζω. Ναι. Το είδε, χάραχτε. Είναι από το χάραγμα αυτό. Αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, ήρθε. Μπορεί να το. Μπορεί να. Να μην το έχει το άλλο Σάββατο. Θα έρθει κανένα άλλο υπουργό. Δεν έχω κάτι υπόψη μου, αλλά τέλο πάντων. Βγάλει την αισθητήρητη δίτσα έκφραση από εκεί και θα δούμε. Ναι, αυτή βγαίνει και μπαίνει ανάλογα με τις ώρες ύπνου, οπότε. Γι' αυτό και ο καφέ στο κέρι. Δεν έχεις ανάγκη εσύ από ώρες ύπνου. Ναι, βέβαια, φρεσκαδούρα. Τον έχω το ζήσει. Ζήση μου, καλησπέρα. Τι κάνετε? Είμαστε καλά, να εδώ συζητάμε, γιατί υπέροχη μέρα είναι αυτή σήμερα στη Δυτική Μακεδονία. Και θέλουμε να μας πεις, γιατί ήρθε ο Υφυπουργός Μεταφορών στην Κοζάνη και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Κοζάνη. Και αν μπορούμε να βλέπουμε, Χρήστο, ότι. Και ας βλέπουμε και το υλικό, ναι. Ό,τι έχει, ό,τι προερίσθηκε τέλος πάντων. Εντάξει, δεν ήρθε και για κάτι τρομερό, για κάποια φοβερή ανακοίνωση. Η μεγάλη ανακοίνωση, αν θεωρήσουμε ότι είναι κάτι έτσι πιο κοντά, να το πω, είναι η ιστορία με τα υδατοδρόμια. Νομίζω ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επαναφέρει την ιστορία της προηγούμενης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Του Μιχάλη Παπαδόπουλου ζεις. Ακούστηκε Βάστε πολύ μέσα αυτό μέσα τη μητούλα, καλέ. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι ο Παπαδόπουλος, εντάξει, ναι. Το έχει δουλέψει το πραγματάκι. Ναι, και το είπε και ο κύριος Κεφαλογιάννης σήμερα, έτσι ακούστηκε. Και ακούστηκε και από άλλους, ας πούμε, από τον κύριο Κιωσέα, δεν κάνω λάθος, για τη Φλόρινα μια ιστορία. Που είχε προχωρήσει αρκετά, εντάξει. Ζήσει τώρα, Ζήσει, θα γίνουν τα τέσσερα υδατοδρόμια, γιατί υδατοδρόμια ακούμε εδώ και... Ανοίγει. Πες και πού είναι και τα τέσσερα. Γιατί τέσσερα, ρε. Ανοίγει. Ένα, ρε παιδιά, περιμένετε, ρε παιδιά. πραγματικά. δηλαδή, εμείς τρεις πρέπει να βγούμε μαζί και να κάνουμε... Εδώ δεν τα έβγαλε πέρα ο Άδωνης, εσύ είσαι πιο... Ένα λεπτό, τι έλεγα τώρα, με μπερδέψατε. Πού είναι τα τέσσερα υδατοδρόμια. Ξεκινώ με το ότι υπάρχει μια πρόσκληση ουσιαστικά όπου οι περιφέρειες θα κάνουν εκεί τα αιτήματά τους για να χωροθετήσουν οι ίδιες τα υδατοδρόμια. Το ένα λογικά θα είναι στον Πολύφητο, το άλλο θα είναι στην Καστοριά και στη λίμνη Χυμαδίτιδα και στη λίμνη Βεβαιρίτιδα. Και γιατί είναι τόσα πολλά ενδεχομένως, γιατί πρέπει να στηθεί ένα δίκτυο από την κατάλαβα στις περιφέρειες. Δεν μπορεί να είναι ένα εδώ και το άλλο στη Ρόδο. Αν κατάλαβα καλά τα λίγα που υπόθηκαν σήμερα, έτσι. Άρα όλο αυτό δημιουργεί μια κατάσταση και νομίζω και ο Περιφερειάρχης που ήταν στην Αθήνα τις προηγούμενες μέρες το έχει προχωρήσει αρκετά το θέμα. Δηλαδή υπήρχε μια συνεννόηση και μια εταιρεία εκεί, αν δεν κάνω λάθος, που κυκλοφόρησε ένα δημοσίευμα. Ζήση, θέλεις λίγο να μας πεις, ωραία, τι σημαίνει κάνανε υδατοδρόμιο, δηλαδή. Πώς? Τι συγκοινωνώ, τι επικοινωνώ μέσω του υδατοδρομίου.
Τι επικοινωνίες, τι εννοείς. Ορίστε. Κόσμο, τι εννοείς. Πού θα... Αεροπλάνα που θα πάω, ρε καλή. Πρακτικά, δηλαδή, πρακτικά μπορούμε να το κάνουμε. Πέρα του λίμνη Πολυφύτου. Ναι. Πού πάω. Τώρα μην με βάζεις τέτοια, δεν ξέρω που θα είναι τα δρομολόγια. Προφανώς. Δεν έχω ιδέα πώς λειτουργούν τα υδροδρόμια γενικώς στη χώρα και αν έχουμε στη χώρα τέτοιο πράγμα. Ας ρωτήστε κάποιον πιο ειδικό. Τώρα να έχει δηλαδή δρομολόγιο Πολύφυτος πλαστηρά, λίμνη πλαστηρά, π.χ. δεν ξέρω, τι ας πω. Πάλι αυτό σε λίμνη πρέπει αυτό, να πάω, δηλαδή δεν μπορώ να πάω σε κανένα νησί. Αυτό με ρωτάς, όχι, ναι. Και τα νησιά. Και τα νησιά έχουν υδροδρόμιο. Ωραία. Πολύφυτο Μύκονο δηλαδή. Αυτό. Ωραία. Ναι, όχι, ναι. Ωραία, να το κάνουμε. Ναι, τέλος πάντων, θα το δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Και βεβαίως έχουμε και την ιστορία με το σιδηρόδρομο. Τώρα εκεί με τις χαράξεις και από πού θα περάσει ο σιδηρόδρομος και ποιος σιδηρόδρομος θα γίνει. Εγώ λέω να μην τα ανοίξουμε αυτό το θέμα γιατί μας πληγώνει πάρα πολύ και θα λέμε πράγματα τα οποία θα αργήσουν πάρα πολύ να γίνουν. Πάλι, όσο και αν έχουν μπει στο στρατηγικό σχεδιασμό, όσο και αν γίνονται ανακοινώσεις και δεν ξέρω εγώ. Ζήση, άκουσα τον κύριο Κεφαλογιάννη να επαναφέρει την κουβέντα του τρένου της Καλαμπάκας. Το μεγάλο κοσμανέτικο ανέκδοτο. Ναι, ναι. Τώρα, ας πούμε, ο κύριος Μαλούτας είπε ότι θα ενημερώσει τον συνεργάτη του κυρίου Κεφαλογιάννη μέσα στην εβδομάδα. Και όταν τον ρώτησα μετά γιατί ακριβώς τον ενημερώσει, μου είπε για μια χάραξη που υπάρχει για μια άλλη γραμμή που περνάει και εκεί προς τη παραλίμια χάραξη μου την είπε, αν κατάλαβα καλά. Και σοκαρίστηκε και μου λέει: όντως υπάρχει ένα σχεδιασμό παλιό, κάπου τον έχει ανακαλύψει. Τι είναι η παραλίμια χάραξη, ο κύριος Μαλούτας. Δεν το κατάλαβα, δεν το κατάλαβα τώρα κι εγώ, δεν ήταν στο πόδι τη συζήτηση μας. Υπάρχει μια χάραξη που περνάει πάει προς τα εκεί. Και μάλιστα ήταν και ο κύριος Σεργίου που στάκι του λέει: άρα το τρένο θα πάει από εδώ από τον Μανώλη, λέω: θα περνάει. Και καταλαβαίνει τώρα ότι όταν μιλάμε για τρένο στην Ελλάδα. Α, θα περνάει και το Σεργίου. Πολύ Ζήση, αυτή την υπόθεση που ήταν σε κρεμότητα, που γκρεμίσαμε όσο μια γέφυρα πριν από κάποια χρόνια, γιατί έτσι μας κόλλησε. Και τώρα μας ζητάνε κάτι εκατομμύρια. Δύο. Σιγά. Είχαμε και μια κοντρίτσα λίγο γι' αυτό. Κοντρίτσα γι' αυτό. Η κυρία Βρυζίδου ανέφερε ότι γκρεμίσαμε τις γέφυρες χωρίς σχέδιο. Και νομίζω ότι θύχτηκε λίγο και ο Παπαδόπουλος εκεί. Και είπε ότι οι γέφυρες γκρεμίστηκαν με σχέδιο, απλά η προηγούμενη περιφερειακή αρχή δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Και απλά είπε, συγγνώμη. Η προηγούμενη περιφερειακή αρχή δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Και είχαμε μια, έτσι, να το πω, μίνι αντιπαράθεση μεταξύ των δύο βουλευτών της Δημοκρατίας. Εδώ οικογενειακή. Ναι. Ζήσει, όλα αυτά ήταν on camera. Θέλω να πω, σας άφησαν μέσα κανονικά. Έτσι. Οφείλω να πω ότι ο κ. Κεφαλογιάννης, μόλις το ρώτησε ο κ. Κασαπίδης μετά από δικιά μας παρέμβαση, αν θα μείνουν οι δημοσιογράφοι μέσα, είπε κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Να είναι καλά. Κανένα πρόβλημα. Δύο πράγματα έχει μέσα... εσύ. Δύο πράγματα για εγώ ένα. Γι' αυτό έχουν κυκλοφορήσει και τα βίντεο, τις τοποθετήσεις. Ναι, είδατε ότι καταγράψαμε και τον κύριο Ζευκλή. Αυτό. Πες μας για τον κύριο Ζευκλή, τι έγινε, έτρεξε τα δόντια. Ο κύριος Ζευκλής έκανε το αναμενόμενο, έτσι. Νομίζω ότι από τους δημάρχους δεν περιμέναμε από κάποιον να πει κάτι ιδιαίτερο. Και έκανε, έτρεξε τα δόντια. Εντάξει, χαλαρός νομίζω ήταν. Νομίζω δεν έχει πρόβλημα με τον Κεφαλογιάννη ο κύριος Ζευκλής. Μάλλον έχει πρόβλημα. Τι του είπε. Εντάξει, του είπε ότι δεν έχετε λύσει εδώ το πρόβλημα. Ότι εγώ για να έρθω πλήρωσα τα άντρα λεφτά. Ότι η ειδική ασφάλεια με τον γνωστό δρόμο που ακολουθούν πλέον πολλά φορτηγά δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα στην ειδική ασφάλεια. Τα γνωστά, ξέρεις. Τώρα γιατί πρέπει να δοθεί μια λύση. Ναι, και τι απάντηση πήρε. Θα το δείτε. Παίξτε το. Δεν νομίζω ότι υπάρχει απάντηση συγκεκριμένη. Θα το πω στον Υπουργό. Κάτι έλεγε για αναλογικά διόδια που έχουμε φτιάξει κάπου σε άλλες περιοχές, αυτά με χιλιομετρική αναλογία. Τα ξέρετε τώρα αυτά, τα γνωστά, ρε παιδιά. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο για αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι το τρένο έχει χαθεί για τα διόδια. Ναι. Δηλαδή είναι και. Το έχει πει ξεκάθαρο ο κ. Καραβάλης. Δεν υπάρχει λύση τώρα. Έχει τελειώσει αυτή η πράγμα. Και το δεύτερο που με ενδιέφερε πολύ να μάθω. Μισό λεπτό να πω και για το. Να πω ότι είχε και ένα ενδιαφέρον. Εντάξει. Έχει ένα ενδιαφέρον. Τοποθέτηση του κ. Ελευθερίου που είπε για το φανάρι. Έτσι. Στη γέφυρα των Σερβίων. Να το ξυλώσετε αύριο, του είπε.
Δεν ξέρω γιατί το είπε στον κύριο Κεφαλογιάννη, βέβαια. Μάλλον για να ακούσει άλλο το τότε. Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν είναι ευθύνη του κύριου. Δεν αφορά στον κύριο Κεφαλογιάννη. Το φανάρι είπα, για τη γέφυρα, δεν λες. Το ξαναλέω λοιπόν, νομίζω ότι το είπε για να ακούσει άλλο. Έπρεπε να έρθει ο Κεφαλογιάννης για να βγάλουμε τα πιτάνα στη φόρα. Εντάξει, πάντως επί της ουσίας μάλλον δεν έχει κι άλλο. Απλώς λέω ότι. Θυμάμαι μάλλον ότι υπήρχε μια κατάσταση να γίνει και ένα δημοτικό συμβούλιο για τη γέφυρα των Σερβιών και το φανάρι και όλα αυτά από ό,τι θυμάμαι. Σε εκείνα τα δημοτικά συμβούλια που μας περιποιήθηκαν οι αγαπητοί φίλοι. Αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό. Πάντως και αυτό με το φανάρι τώρα είναι μια ταλαιπώρια που δεν. Όσοι το έχουν περάσει είναι ωραίο. Είναι τώρα, εντάξει. Πάντως, και κάτι τελευταίο, Ζήση. Έχω την αίσθηση ότι ο κ. Ελευθερίου απευθύνθηκε στον Υπουργό και για το ζήτημα του δρόμου Σέρβια-Ελασσόνα. Ναι. Του είπε ότι είναι ένας κατσικόδρομος. Και λέει ότι δεν γίνεται τώρα αυτός ο δρόμος να υπάρχει στο εθνικό δίκτυο και κάντε κάτι. Εντάξει, αυτό το Κοζάνι Λάτσα το είπαμε 50 φορές, υπόθηκε μέσα στη σύσκεψη. Εντάξει, και ο κ. Χιωσές, ας πούμε, για τη Φλόρινα, ότι είναι ο μόνος νομός της Βορείου Ελλάδος που δεν έχει κάθετο άξονο ή Εγνατία οδό. Νομίζω ότι είναι πραγματικότητα αυτό. Και είναι ένας από τους οδικούς άξονας που πονάει και εσωτερικά την Δυτική Μακεδονία, αλλά δεν είναι μόνο ιστορικό ζήτημα. Τη βγάζει και προς τα βόρεια σύνορα, έτσι. Α, Παναγιώτη, να σου πω και αυτό, εσένα θα σε ενδιαφέρει πολύ. Αυτό με τα βόρεια σύνορα έπαιξε πολύ σήμερα. Δεν ακούστηκε το Βόρεια Μακεδονία, δεν μπόρεσε να το ψελίσει κανένας. Βόρειοι γείτονές μας, Σκοπιανοί και τέτοια. Μάλιστα. Καταλαβαίνεις. Για το διαιτητή του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, είπαν τίποτα. Ναι. Λέω γιατί έκανε και ερώτηση ρίτα η ελληνική λύση. Έκανε θέμα στη Βουλή για το. Ναι, ξέρω εγώ. Ευτυχώς δεν διεκδικεί ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα γιατί θα ακούγαμε από τους έτσι. Ότι έχουμε. Είδαμε και αντιπεριφερειάρχη, κυρία Κυριακή, ήταν εκεί στο βάθος που είδαμε. Ναι, ήταν. Και η κυρία Αντωνίου ήταν. Α, ένα και ένα παραπολιτικό. Η κυρία Αντωνίου στο ίδιο αμάξι με τον κύριο Κεφαλογιάννη. Έτσι. Νομίζω όταν θα πήγαιναν στην Καστοριά και θα κατέβαιναν από το ίδιο αμάξι. Κάποιοι εκεί θα κατάπιναν λίγο τη γλώσσα τους, θα στραβοκατάψαν λίγο. Ξέρετε, στην Καστοριά θα έχουμε αυτά. Αυτό το μήπως ο Κοσματόπουλος ήταν πολύ μπροστά, δεν ξέρω αν είναι ειρωνικό, γιατί μου έστειλε ένα μήνυμα. Ποιος? Ο κύριος Κοσματόπουλος λέει ήταν πολύ μπροστά. Για ποιο πράγμα? Δεν κατάλαβα κι εγώ τι εννοεί ο τηλεθεατής, η τηλεθεατρία που τόσο... Για ποιο πράγμα, ρε παιδιά. Λέω, παιδί μου, επειδή μήπως... Για υδατοδρόμιο δεν είχε μιλήσει και ο κ. Κοσματόπουλος κάποια στιγμή. Ξαναλέω ότι τα υδατοδρόμια είναι μια ιστορία της προηγούμενης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Είχε σταματήσει. Και τώρα, την επαναφέρω. Μάλιστα. Ναι, τώρα τι Κοσματόπουλος και τέτοια δεν τα ξέρω εγώ. Άμα δεν κρυκούσαν την δήμαρχη, καλά έκαναν. Ζήση, πες μου λίγο, κανένα παραπολιτικό, κανένα. Ξέρω εγώ. Εντάξει, όλα. Ήρεμα, τίποτα παραπολιτικό. Ήρθε στην ώρα του. Ναι. Εύκολο. Έλειπε, ήταν, έλειπε. Δεν σας πέδεψε. Ένας δήμαρχος έλειπε μόνο. Δεν εκπροσωπήθηκε ο Δήμος Ορδέας. Α. Όχι τυχαία. Τι εννοείται, παιδιά. Τι έχουμε ότι... Κύριος Πλαγκεντάς σπάνια κάνει πράγματα τυχαία και δεν ήταν ασθενής. Και δεν έστειλε και κανέναν άλλον. Εντάξει. Είπα, ναι, δεν εκπροσωπήθηκε ο Δήμος Ορδέας. Υπάρχει λόγος, ρωτώ εγώ. Δεν ξέρω αν έχει ο Παναγιώτης ρεπορτάζ, θα το δώσει. Εγώ δεν ξέρω κάτι. Αλήθεια, δεν ξέρω. Εντάξει, θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Ωραία. Κάτι άλλο, Ζήση μου? Κάτι άλλο... Πάει Καστοριά τώρα, έχει πάει Καστοριά. Αυτή την ώρα, Ζήση, είναι σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου. Ναι. Θα το πούμε αυτό. Α, έχουμε και συνέντευξη τύπου εκεί, ναι, είδες. Εμάς... Δεν μας έκανε τέτοια, αλλά ήταν πολύ φιλικό, γιατί και στη δήλωση... Βλέπουμε εδώ Κορετσίδη, Τζικαλάγια, Αντωνίου... Ποιος θα πάει, είναι ο αντιπεριφερειάρχης. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Ζήση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία. Μάλιστα. Μας έχει στείλει εδώ ένα email ο κύριος Γιάννης Σιδέρης. Ο κύριος Γιάννης Σιδέρης. Αλλά δεν ανοίγει η φωτογραφία. Και... Θέλω να το δω. Έλα, στείλτε το και σε μένα. Χρήστο, θέλω λίγο μερικές φωτογραφίες. Υπάρχει, ναι, εγώ έχω πρόβλημα να φωτογραφίσω γιατί μου πέφτει. Υπάρχει ένας τρόπος, μήπως, να δούμε κάποιες φωτογραφίες, να σχολιάζουμε λίγο. Θέλω να δω ποιοι ήταν και ποιοι δεν ήταν, το είπαμε. Ο κύριος Πλακεντάς, πραγματικά ο κύριος Πλακεντάς δεν κάνει γενικώς τέτοια. Όταν θέλει να παρίσταται, παρίσταται και όταν δεν θέλει κάτι σημαίνει. Δεν ξέρω κάτι.
Πάντως, αν ήταν έτσι κάτι έκτακτο ή του προέκυψε ή ξέρω εγώ, ήταν ζήτημα υγείας που όχι, όχι, δεν ήταν, το διαβεβαιώνω εγώ. Θα μπορούσε να στείλει κάποιον άλλον. Για να μην στείλει κανένα, για να μην εκπροσωπηθεί καθόλου ο δημοσιογράφος, ενδεχομένως κάτι σημαίνει. Έχω υλικό από τον κύριο Κεφαλογιάννη να αλλάξουμε θέμα. Ναι, 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 αυτά. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ, να τα δούμε. Λοιπόν, τι βλέπω. Α, είναι ο κύριος. Πίσω δεξί. Σταθείτε λίγο. Για να καταλάβω. Ρε Χρήστο, ένα-ένα. Οι δύο αντιπεριφερειάρχες. Βλέπω πίσω τους δύο δημάρχους. Η κυρία Βριζιδού είναι με τα κόκκινα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ο Στάθης ο Κωνσταντινίδης. Για μου βγείτε λίγο, Χρήστο. Και ο κύριος Γιάτσος. Κυρία Κάλλη, κυρία Κυριακίδου. Βάλαμε τις γούνες. Τον χαιρέτησε ο κύριος Ευκλής όμως, είδες, να, και ο κύριος Τελείου, πω. Κύριος Σαμανατίδης. Κύριος Σαμανατίδης, μια χαρά, πολύ ως λειτουργικός πλέον. Δεν ξέρω τώρα ποιος είναι. Ο Μιχάλης Παπαδόπουλος. Α, ωραία. Μπαίνουν με τη σειρά εμφανίσεως. Ποιος πόρτη, ποιος Παπαδόπουλος, άνευ γραβάτας και... Και ο Γιώργος Κασαπίδης γύρισε από την Αθήνα, όλα καλά. Τι εννοείς? Είχε τίποτα να μας φέρει, γιατί τον βλέπω φρεσκοκουρεμένο. Α, τι μας έφερε γενικώς από την Αθήνα που ήρθε. Αυτό ήθελα να το σχολιάσω. Σταμάτα λίγο, Χριστό, κάνε ένα post. Μεγάλη κατήφια, ρε παιδί μου, στους δημάρχους. Δεν τους βλέπω. Πού τους βλέπεις, αφού έχουν μάσκες. Ένα, αλλά ένα λίγο, οχ, τι δουλειά μου τώρα εδώ. Δηλαδή, κάποια στιγμή είχε ένα. Έλα, σου λέει ο Μαλούτας, αντί να πάω στη Λαϊκή. Γιατί θα πήγε ο Μαλούτας στη Λαϊκή. Δεν πάει, στέλνω την Κυριακή. Εγώ δεν ξέρω. Αφού θα πας και θα πας, βρε Κώστα, δεν παίρνεις και ένα κιλό λάπατα. Που δεν ξέρω και τι είναι, μόνο τα ακούω. Βλέπω γενικώς ότι είναι κάπως. Τώρα σε βαθιά και ο κύριος Γιάτσιος σκόπιζε. Να πιέσω ο Κασαπίδης, ας πούμε, είναι πιο... Α, ποιος είναι? Α, ο Τσιούμαρης, ο Φοβλιάρας. Να, αυτή η φωτό, κάνε ένα πόζ. Κοίτα, δηλαδή τώρα, sorry. Τώρα Σαββάτος, μπορεί σου λέει αντί να πιω καφέ. Ένα πιούν, βρε παιδί μου, και έναν καφέ, τι να κάνουμε. Να πούμε ότι η επίσκεψη αρχικά δεν ήταν να γίνει στην Κοζάνη, έτσι. Στο τέλος, πώς θέλει. Και ήταν να γίνει, να μην γίνει. Το σκεφτόταν, φοβήθηκαν αντιδράσεις με όλα αυτά που γίνονται με τον κορονοϊό, με το λιανεμπόριο. Τελικά σου λέει, εντάξει, αφού ανοίγουν έστω με κλικ αγόρι τα μαγαζιά, να βάλουμε και την επίσκεψη σε 11 η ώρα. Είχε μέτρα ασφαλείας φυσικά. Ναι. Αλλά εντάξει, αναμενόμενο εδώ για την Κοζάνη δεν είχαμε καμία αντίδραση. Μεγάλη... Και καλώς τέλος πάντων δεν χρειαζόταν κιόλας. Για έναν άνθρωπο που δεν έχει καμιά σχέση με όλο το. Αντικείμενο, έτσι. Εγώ επειδή πέρασα κάποια στιγμή από το κτίριο της πρώην ομαρχίας, είδα και την αστυνομική δύναμη. Εντάξει, ωραία. Να έρχονται οι υπουργοί, καλό είναι. Να έρχονται και να φέρνουν και τίποτα. Εννοώ να φέρνουν ειδήσεις καλές. Τώρα για το τρένο, ξέρεις τώρα. Εγώ θα μου επιτρέψεις να αμφιβάλλω πάρα πολύ για το τρένο της Καλαμπάκας. Για μια ακόμα φορά το συζητάμε τώρα. Κοίταξε. Του λέει τσαφτσούφ. Και η κυρία Πέρκα δεν είχε πει θα φέρει ένα τρένο. Από την Αλβανία και όχι, η κυρία Τελιγιορίδη το είχε πει αυτό. Από την Αλβανία θα έρχεται, θα πάει η Καστοριά και ξέρω εγώ. Και μετά? Μετά μπορεί να συνδέεται με το δικό μας, θα πάει η Παραλίμνια που ο κύριος μάλλον τα ξέρω εγώ, θα βγαίνει και μπαξί. Ξέρω εγώ, τι είναι ένα μπαξί, ξέρω εγώ, τι να σου πω. Και μετά η Περσεβηρικό με τη μία. Κατευθείαν. Βλαδιβοστόκ. Ηρεμήστε λίγο. Εντάξει, τώρα συγγνώμη, αλλά αυτό με το τρένο. Τώρα βέβαια θα. Συγγνώμη. Ναι. Είναι ό,τι πιο χρήσιμο επιχειρηματικά και εμπορικά για την περιοχή, δεν το συζητώ. Ένα σύγχρονο τρένο. Εντάξει, τώρα βέβαια το τρένο ήταν. Έπρεπε να έχει γίνει. Στη χώρα, γενικότερα. Στη χώρα γενικότερα. Ακόμα, και το βέλος, που θα έρθει το ιταλικό το μεταχειρισμένο Αθήνα Θεσσαλονίκη, πάλι θα. Εντάξει. Ναι, με το σιδηροδρόμο στη χώρα γενικώ έχουμε μια υστέρηση. Πόσο καιρό έχει να πα να μπει σε τρένο? Εγώ ανεβαίνω. Εγώ δεν έχω μπει ποτέ μου σε τρένο στην Ελλάδα. Δεν εννοώ. Έχω στην γράψει Αθήνα μερικά από τα το... καλύτερα κείμενα μου δημοσιογραφικά σε τρένο. Γιατί τόσες ώρες. Πόσες ώρες? 4,5-5 έχω κάνει πού και. Πού πήγες? Αθήνα Θεσσαλονίκη, μου αρέσει με να το θέσω. Αθήνα Θεσσαλονίκη, 5 ώρες. Τώρα το έκανα και τώρα. Με τα κτέλ πόσο πάει. Τις τελευταίες. Υπάρχει και ένα πιο γρήγορο βέβαια. Αυτό είναι το γρήγορο του 4. Ναι. Το βέλος πόσο θα το κάνει? Θα κάνει 3 ώρες και ένα τέταρτο. Εντάξει. Αλλά είναι ωραία, είναι άνετα γράφεις, κάτι και γνωριμίες τα τρένα. Έχει και εστιατόριο. Έχει και εστιατόριο. Καλό, καλό της κουφανιστό. Θες μου κάνει λίγο the tourist. Τελευταία φορά που πήγα εγώ, τελευταία φορά που πήγα με τρένο, πέρυσι, κάθε φορά που προνούσαν που τούνελ έπεφε το ίντερνετ και δεν είχε καφέ, χάλασε η καφετιέρα στο καφέ. Έβρε ελληνικό, μόνο ελληνικό. Έβρε κατέμι κι εσύ. Αλλά έγραψα ένα κειμενάκι λίγο. Σατυρικό, χιουμοριστικό, πολύ ωραίο. Δεν έχω μπει ποτέ σε ελληνικό. Και κάνεις και γνωριμίες. Παντού κάνεις γνωριμίες. Και στα αεροπλάνα. Όχι, στο τρένο είναι αλλιώς. Τέλει κάνεις, δεν κατάλαβα. Στο τρένο είναι αλλιώς. Βολεύει πάρα πολύ.
Δεν το καταλαβαίνω αυτό τι διαφορά μπορεί να Επίσης, έχει. Επίσης η κουκέτα τέλος πάντων με 4 άτομα λίγο πιο ακριβή, αλλά αξίζει το. Γιατί κοιμάσαι. Όχι, δεν είναι κουκέτα. Είναι εδώ θάλαμος με 4 άτομα περίπου. Είναι πιο πριβέ. Ναι, ναι. Σου δίνω και εφημερίδα. Κυριακή ήταν. Ένα Κυριακή σου δίνουν. Εγώ έχω πάει Κυριακή. Αλλά είναι Σάββατο σου δίνουν. Μακεδονία καθημερινή. Με Σάββατο μαζί μου, ναι, ξέρω εγώ. Τώρα αυτά ήταν επισήριζα που είχα πάει. Εγώ τώρα δεν μπορεί να τα δίνουν. Τη Vogue. Τη Vogue. Και το βήμα, σίγουρα. Άλλο ρε παιδί, μόνο σου δώσω και τη Vogue, γιατί είσαι υποχρεωμένη. Επίσης, επειδή λέμε για διατοδρομία, είμαι σίγουρος ότι θα τα θυμάται η Ρίτα, είναι τις ηλικίες της αυτές τις σειρές. Να δω τι θα πει τώρα. Μία σειρά στην ΕΡΤ θρηλυκή, ο Κάπτεν Κουκ, νομίζω, με το υδροπλάνο του, είχε και μια μαϊμού για τους παλαιότερους, αν θυμάστε. Τι λες, ρε Παναγιώτη. Από τις καλύτερες σειρές της ΕΡΤ. Παλιά ΕΡΤ. Μαγκάιβερ. Πριν το Μαγκάιβερ, να Πριν το Μαγκάιβερ, δεν. Θα ρωτήσω τη γιαγιά. Μια καταπληκτική σειρά. Μέσα σε νησιά ήταν, νομίζω τώρα στην Αυστραλία, προς τα εκεί. Ένας τύπος ωραίος εκεί και ήταν ο ήρωας τέλος πάντων να αναλάβαν υποθέσεις με τους κακούς. Παναγιώτη, ποιο εμβόλιο έκανε, το AstraZeneca ή το Pfizer, γιατί τώρα βγαίνουν και ηλικίες στη φόρα. Το μοντέρνα. Το έκανε, έχει κανένα μήνα που το έκανε, έτσι, λόγω ηλικία το λέω. Εσείς τις Άστρα κάνετε τις Άστρα. Καθόλου. Εγώ προσωπικά καθόλου. Σε άλλα μέρα έχουμε ένα αποκλειστικό. Θα δείτε τώρα μια φωτογραφία αποκλειστική του Top Channel. Αν μπορεί να μας τη δείξει ο Χρήστος, μας λέει ο κύριος Γιάννης Σιδέρης. Α, ναι, θέλω πολύ. Είναι από την πλατεία, είναι από την κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Τι? Η οποία μπαζώνεται. Γιατί είναι κύριε Σιδέρη το κάνετε αυτό. Είναι αποκλειστική φωτογραφία. Ποιος έχει αναλάβει την εργολαβία. Την επίβλεψη του έργου την έχει αναλάβει ο Άδωνος Γεωργιάδης. Για να μην είναι βαθούλωμα. Μετά από σοβαρή μελέτη του διακεκριμένου επιστήμονα γενικών καθηκόντων Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος σήμερα διαπρέπει στη Βουλή των Ελλήνων, αποφασίστηκε όπως μας γράφει ο Γιάννης ο Σιδέρης, να μπαζωθεί η κεντρική πλατεία της Κοζάνης, γιατί όπως απεφάνθη ο λόγος τετραπέρατος, η αιτία της μεγάλης διασποράς του κορονοϊού στην Κοζάνη. Όχι, ο ίδιος το. Α, εσύ τώρα διαβάζεις το κείμενο. Διαβάζω το κείμενο του κ. Σιδέρη. Η αιτία της μεγάλης διασποράς του κορονοϊού στην Κοζάνη είναι το βαθούλωμα της πλατείας που δεν επιτρέπει την διέλευση του αέρα. Είναι το κείμενο του κ. Σιδέρη. Μεγάλε, και όπως λέει το Δεινό, Άδωνη, καλά που σ' είδα και θυμήθηκαμε. Τι? Θυμήθηκαμε. Κάπως έτσι το γράφει. Θυμήθηκαμε. Ναι. Τι θυμήθηκαμε όμως. Και θυμήθηκαμε. Τι... Άδωνε καλά που σ' είδα και θυμήθηκαμε. Τι όμως, τι. Κύριε Σιδέρη, τι θυμήθηκατε. Δε, αυτό είναι κλασικό. Καλά που σ' είδα και μη πει μάνα να πάω. Ναι. Ναι. Ωραία φωτογραφία, άρα μπαζώνεται η πλατεία. Δεν ξέρω χθες την Κυψέλα αν είδες τα πλάνα. Ναι, ναι. Δεν ναι. Γιατί στην Αθήνα είχα θεματάξει το Βαρνάβα. Εκεί, τόσο καιρό. Γινόταν χαμός, το πρωί. Μετά. Πήγε χθες αυτό το καινούργιο σώμα με τις ωραίες στολές, αυτές οι ωραίες κυρίες. Τι ωραίο αυτό ρε Σπάνο. Εμείς τέτοιο θα έχουμε. Το θαλασσί αυτό το ωραίο πραγματάκι, ναι. Και φιλούσα λέει Καραούλη να μην πάει. Στο Βαρνάβα. Ναι, και τι κάνανε. Πήγε το πάρτι παραδίπλα. Πήγε το πάρτι και ψέλη. Δεν ξέρω τι απόσταση εδώ τώρα πώς είναι. Δεν το πάρτι απλά. Μιλάμε τώρα. Χίλιες άτομα. Είχε και DJ. Είχε και. Είχε DJ, ποτάρες, κανονικά. Ναι, εκεί αλλά... τώρα τι κάνεις, ας πούμε. Παίρνεις όπως εμείς εδώ από το Cocktail Company και στο φέρνουν delivery το ποτό. Πολύ σωστά το πας. Το παίρνεις από το σπίτι. Πολύ ή στείνεται και κανένα υπαίθριο μπαρ. Υπαίθριο μπαρ προς το πάνω. Και... Όχι. Α. Το έχουν εξελίξει, ρε παιδί μου, σε πολλές πόλεις. Όχι μόνο στην Αθήνα. Αυτό όμως το στην Αθήνα. Το έχουν εξελίξει αυτό το κάνουμε ένα κορονοπάρτι έτσι. Προχθές ήταν και στο Βόλο. 9 η ώρα γινόταν χαμός έξω. Χαμός. Ναι. Α, αυτά είναι. Απλά αυτό όπως στην Αθήνα έχει πάρει πλέον διαστάσεις μεγάλες. Είναι και η στάση της αστυνομίας που ατύπωσε σύμφωνα με τις πληροφορίες στο Channel. Έχει μια εντολή από την κυβέρνηση να μην πολύ κυνηγά αυτά τις καταστάσεις λόγω του κλίματος που έχει διαμορφωθεί νεολαίας, κοινωνίας και αστυνομίας με τα παλαιότερα επεισόδια κτλ. Αν έχει ο Χρήστος να μας δείξει μια-δύο φωτογραφίες, είναι φωτογραφίες που τις αποτυπώσαμε, είναι πριν τις κρίνα από story. Γιατί ξέρεις πώς μπορούσα να τραβήξω το βίντεο. Ναι. Μου το έστειλε χθες ένας φίλος από την Αθήνα και μου λέει: δες τι γίνεται τώρα. Είναι τερική ο φίλος σου. Όχι. 12:30 το βράδυ, παιδιά, είναι αυτό. Δεν είναι. Αυτό που θα δείτε. Είναι δεν που είναι 8:30. Ναι, δεν είναι 8:30. Δεν είναι 9 που. Για να πω. Ναι, τώρα θα μου πει: αυτό θα σου κάνω. Πάνω του συλλάβουν. Πώς είναι να πάνε του συλλάβουν. Μπορείς να μην βάζει δες όμως. Δεν γίνεται εδώ αυτό. Ευτυχώς. Εντάξει. Να κάνουμε κι εμείς ένα πάρτι Δημητρούλα μου κι εγώ θέλω, αλλά διαδικτυακό θα το κάνουμε. Τι εννοεί διαδικτυακό. Να στηθούμε μπροστά σε ένα Zoom όλοι παρέα, να πίνουμε, να λέμε, να γελάμε, να κάνουμε όπως κάναμε παλιά. Ποια φωτογραφία θα μου δείξετε? Όχι, είναι print screen φωτογραφίες από βίντεο, γιατί εγώ το βίντεο δεν μπορώ να δω κάτι όμως. Στο Instagram για να ξέρεις. Στο Instagram για να ξέρεις. Να, βλέπεις πάνω κάτω περίπου, για να βλέπεις, θα καταλάβεις και εσύ και ο κόσμος. Έχει λίγο κόσμο. Λίγο, κάτσε να δεις και λίγο κόσμο αυτό, Είναι και άλλες, είναι διαφορετικές εικόνες.
Από story, καταλαβαίνεις τώρα. Εδώ, κοίτα, κοίτα. Κοίτα στο βάθος, κοίτα. Τι να δωρήσει, Παναγιώτη, αυτό είναι σαν τσαμπιά. Τι τσαμπιά, είναι πάνω από χιλιά άτομα. Χιλιακή, θα σου πω. Κοίτα, κοίτα, αυτή τη φωτογραφία δες. Υποτίθεται ότι δεν επιτρέπεται η κίνηση έτσι μετά τις 9. Ή ναι. Εγώ έχω μείνει στα παλιά. Εσύ το λες, ναι. Α, σωστά. Εγώ το λέω. Ναι, εντάξει. Ωραία, όχι, ωραία. Τι, δεν μπορώ όμως να. Ανοίξτε τα ταμπάρ, τέλος πάντων. Άλλο επίπεδο, άλλη φάση. Ανοίξτε τα. Τι θα σου πω. Οι λοιμοξιολόγοι κάτι ξέρουν. Θα μπορούσε κάποιοι ειδήσει. Οι λοιμοξιολόγοι κάτι ξέρουν. Αυτό το ξέρουν. Την εικόνα, ας πούμε, αυτή τι. Ναι, αλλά ξέρουν όμως την εικόνα της Κοζάνης που είναι η αγορά της τεράστια δρομή και έχουν συνοστισμό και ανοίγουν μετά. Και έχουν και πολύ μόλ εμείς εδώ στην Κοζάνη. Πολύ μόλ. Κατά τα μόλ δεν ανοίγουν τόσο άλλο. Ναι, ρε παιδί, αλλά γενικώ τα μαγαζιά. Έχουν άλλα μαγαζιά τεράστια ο κόσμο. Σαν δηλαδή, την Ερμού έρευνα. Αυτό που λέγαμε προχθές εδώ και με το ζήτημα, δηλαδή πόσο κόσμο θα μαζευόταν τη Δευτέρα στον Πάπη στα Πεκάπτα. Ναι, εύχομαι πολύ, αλλά ξέρω εγώ τι να πω. Πόσο, παράδειγμα σου λέω ένα μαγαζί τώρα. Πόσο. Ναι, για να πάμε λίγο και στη σοβαρά. Πόσο. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε ασφαλώς μια ανακούφιση στο άκουσμα του. Συγγνώμη, κάτι ήθελα να πω για να μην πάμε σε αυτό. Για τον κύριο Σιδέρη. Κάπου διάβασα, κύριε Σιδέρη, ότι άμα μπει σε πισίνα χλωριωμένη, ο κορονοϊός σκοτώνεται σε ένα λεπτό, οπότε μέσα στην πισίνα δεν υπάρχει θέμα. Αντί να κάνετε αυτή την εργολαβία, δεν κάνω την πλατεία μια πισινάρα ωραία, θερμενόμενη άμα θες τηλεθέρμανση έχουμε, να σκοτώνει το κορονοϊός έτσι κι αλλιώς και καθόμαστε και παιδευόμαστε με τα βαθουλώματα. Γιατί πρέπει κάποιος να το καταθέσει κι αυτός. Άποψη. Κύριε Σιδέρη. Αλλάξτε τη φωτό και κάντε την πισίνα. Τι Ολυμπιακών διαστάσεων και τι εδώ είναι να φιλοξενήσεις μετά Ολυμπιακούς. Με λίγο παραπάνω χλώριο. Ορίστε. Για να είμαστε βέβαιοι. Λίγο παραπάνω θα ρίχνω. Μαλούτας κάθε πρωί θα πηγαίνει από το μπετονάκι, θα τη χλωριώνει. Μην φοβάστε. Πάει ο κορονοϊός. Αυτή είναι η λύση για την Κοζάνη που λέει. Τι βαθουλώματα και χαζόμενα. Πάλι ο Μαδράκος θα τον αναλάβει το έργο, κατάλαβα. Ναι, ένα δύο. Ο Μαδράκος θα σκάβει τέλος πάντων. Ξέρει από κολυμβητήρια άλλωστε. Αυτό δεν έχει αναλάβει το. Που το ανέλαβε, τα ανέλαβε. Ναι, τώρα τι έγινε δεν ξέρω, εντάξει. Δεν έγινε, όχι κάτι. Δεν ξέρω, δεν είδα κάτι σε κολυμβητήριο πάντως να λειτουργεί. Καλά, ναι. Κάποια στιγμή. Ναι, το θεματάκι το ξεκινήσαμε από πριν, βέβαια. Το θεματάκι ξεκίνησε όταν το έκλεισε ο Ιωαννίδης για να μην πέσει να τους πλακώσει. Μεγάλη συζήτηση αυτή. Μεγάλη συζήτηση. Θα το πω γιατί ήμουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ δεν έχω πεπιθεί. Δεν κατάλαβες ότι θα έπεφτε. Ναι, δεν έχω αφού δεν θα έπεφτε, γιατί δεν τα ανοίγουν όμως. Θα το κάνουν τώρα το καλοκαίρι αναβάθμιση. Θα κάνουν τη στέγη τέλος πάντων. Πότε. Κοντά. Πόσα καλοκαίρια επί Μαλούτα περάσαμε για να το κάνουμε. Είναι κορονοϊός, δεν τους βιάζονται. Σου λέει τώρα τι, αφού ποιος θα κάνει μπάνιο. Μα ίσα ίσα αυτό σου λέει ότι μέσα σε μια χλωριωμένη πισίνα ο κορονοϊός σκοτώνεται. Μετά το έξω στα αποδυτήρια. Ορίστε. Το έξω στα αποδυτήρια, συγχωρητισμός. Ένα θα πάμε. Ένα σε μπλουμ. Να σε ψεκάζει ρε παιδί μου λίγο χλώριο κάπως θα το κάνουμε. Θα βρούμε να βγάζουν χλώριο και το νερό που θα. Ναι, να είναι χλωριωμένο και το νερό του ντουζ. Είμαστε πολύ μπροστά στα κουμπί, το έχετε καταλάβει έτσι. Δίνουμε ιδέες για να γίνει η ζωή μας πιο εύκολη, λέω εγώ. Είναι επιστημονικές. Λοιπόν, στα σοβαρά τώρα. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ χθες το άκουσμα ανοίγουν τα καταστήματα στην ΠΕ Κοζάνης. Ναι, ανακουφίστηκε και δεν μπορούσα να ξανακούσω η κατάσταση επειδή μου διοκήθη δεν το σημαίνει. Το περίμενε ότι θα είναι click away όμως, έτσι πες την αλήθεια. Αλλά το click away, απ' τη μία ναι, το περίμενα. Απ' την άλλη, διαπιστώνω και πολύ σωστά ότι αυτό δεν είναι τρόπος να ενισχύσεις μια κατεστραμμένη οικονομία. Αυτό που δεν έχει ξεκαθαριστεί και θα ήθελα πάρα πολύ να το μάθω και είναι δικιά μας δουλειά να ενημερώσουμε και τον κόσμο, είναι τι συμβαίνει στην περίπτωση των καταστημάτων ρούχων και υποδημάτων που μέχρι πρότινος ίσχυε το κυκλίκι. Έχει βγει το ΦΕΚ πριν από λίγο. Το ΦΕΚ βγαίνει και Σάββατο μεσημέρι, ενώ θα πρέπει να έχει βγει Παρασκευή βράδυ, έτσι καταλαβαίνω. Εντάξει, υπάρχει και μια καθυστέρηση, το καταλαβαίνω. Είναι μια περίοδος που τα καταστήματα προφανώς και θα περίμεναν να δουλέψουν πολύ, λίγο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, λίγο πριν το Πάσχα. Όλα click away είναι, δηλαδή, είναι όλα click away. Δηλαδή δεν μπορώ να πάω στον Μπάπιστα και να δοκιμάσω παπούτσι. Από ό,τι είδα πριν, όσο είδα σε ένα απόσπασμα του ΦΕΚ, για ακουστικά βαρικοΐας. Ναι, αυτά δεν έκλειναν όμως. Είναι σαν τα οπτικά, αυτά δεν έκλειναν τα καταστήματα. Ναι, οπτικά και ακουστικά βαρικοϊά. Μόνο έκλαιναν με ραντεβού, λέει. Εντάξει. Αυτό. Αυτό ίσχυε. Αλλά για ρούχα και παπούτσια, όπως ίσχυε παλαιότερα, που όλα τα υπόλοιπα ήταν click away, αλλά αυτά ήταν click inside, μπορούσε να πει να τα δοκιμάσει. Με τη σειρά σου.
2-2 άτομα στο μαγαζί, ανάλογα και με τα τετραγωνικά του καταστήματος. Αυτό δεν ισχύει. Και αυτό προφανώς και δυσκολεύει την κατάσταση. Δηλαδή, όλα τα άλλα είναι που είναι δύσκολα. Το παπούτσι και το ρούχο πώς να το πάρω. Και τα νηφικά μου λένε εδώ τώρα, παράδειγμα. Τι τα νηφικά. Πώς το πάρεις, άμα δεν το δοκιμάσεις. Ειδικά το νηφικό. Καλά, είμαστε με τα καλά μας. Το νηφικό δεν πρέπει να δοκιμάσει 150 για να διαλέξει ένα. Πώς θα το δοκιμάσει, κλικά εγώ, τι θα κάνει, πώς θα δουλέψουν αυτά τα μαγαζιά. Θα τα δείξει από έξω από τη βιτρίνα. Που είναι εποχή τώρα που αρχίζουν. Ναι, εννοείται. Πώς θα δουλέψουν. Άσε που οι νύφες βρίσκονται σε πανικό. Ναι, τι θα κάνει. Δεν βρήκα φόρεμα, δεν βρήκα νηφικό, δεν βρήκα. Χωρίς γάμο θα γίνει ο γάμος. Εμείς το αναβάλαμε το γάμο πέρυσι. Ποιον αναβάλατε εσεί. Τέλη Αυγούστου θα γινόταν. Τώρα είναι 4 Σεπτεμβρίου. Θα τον κάνουμε το γάμο, ναι ή όχι. Εσεί ποιο γάμο θα κάνετε καλά. Ζήσει, ακούς, ποιο γάμο. Έχουμε γάμο. Ποιος παντρεύεται. Παναγιώτη. Έχουμε 4. Να χάσω κιλά. 4 Αυγούστου γάμο. Ποιος παντρεύεται, ρωτάω. Σεπτεμβρίου, συγγνώμη, Σάββατο. Ποιος παντρεύεται. Θα μάθεις, παιδί μου, τι ποιος παντρεύεται. Κοίτα, μην παντρεύεσαι εσύ που με κουμπάρα, θα το μάθω τελευταία. Να σε κουμπάρα. Ναι. Καλά, χάσε κιλά. Δεν χρειάζεται, έχεις χασί, νομίζω. Σ' αγαπώ. Αλήθεια τώρα. Δεν μπορώ τώρα να τη συνεχίσω την καφέντα στον αέρα, αλλά στο πρώτο διάλειμμα μέχρι τα νύχια του βγάλω, ας πούμε, να μάθω. Γιατί μπορεί να κάνω ο Παναγιώτης κανένα τέτοιο παντρεύω την άλλη εβδομάδα και να τρέχω εγώ σαν τρέλη. Να σου πω. Έχουμε 4 Σεπτεμβρίου γάμο. 4 Σεπτεμβρίου θα γίνει ο γάμο. Ναι, θέλουμε γλέντια, θέλουμε κλαρίνα, θέλουμε χάλκινα. Ο γαμπρός είναι. Ο γαμπρός είναι λεβέντη. Ο γιος είναι λεβέντη. Ο γιος είναι λεβέντη. Πόσο κι άλλα πατέρα, ο γιος είναι λεβέντη. Λίγα μαλλιά δεν έχει, αλλά λεβέντη είναι. Δεν έχει μαλλιά ο γαμπρός. Μήπως είναι δημοσιογράφος, καλό. Όχι. Εντάξει το. Δεν είσαι εσύ, δεν είναι. Άσε πια το μακρυμάλι για Χατήλη Φαρακλού, τραγουδού στην ξαδέρφη μου και την πήρε. Του πήρε το κορίτσι, το δώσαμε. Κατά. Άντε, ωραία. Αλλά δεν μπορούμε να το δώσουμε και οριστικά, ας πούμε. Γιατί... Αυτό με τους γάμους εντωμεταξύ δημιουργεί. Η γάμη ούτως ή άλλως είναι ένα πολύ ευχαριστό γεγονός, το οποίο όμως κινεί την οικονομία σε ένα εξαιρετικό επίπεδο. Διότι δεν είναι μόνο τα δώρα, οι καλοπισμοί, τα ρούχα, τα τέτοια. Ξέρω πάρα πολλές. Wannabe φούλες που είναι με το στομάχι στο στόμα για το τι θα γίνει. Δηλαδή, θα έρθουν οι καλεσμένοι. Αν νόμιζα ότι είναι το στομάχι στο στόμα για να ρουφάνε, γιατί ξέρω πολλές που ρουφάνε για να χωρέσει το νηφικό. Αχ, δεν μπορώ ισχύει, να το κάνω. Ισχύει αυτό. Όχι. Πες εξαδέρφη που έχει νηφικά, δεν ξέρει. Μάλλον ξαδέρφη. Άμα ρουφά 12 ώρες που θα φορά το νηφικό, έχει χάσει. Δηλαδή, θα μπλαβιάσει. Όχι, κάντο στα μέτρα σου. Από εμπειρία το λέω. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και στα καταστήματα που χωράνε 300 και 500 και 800 άτομα που δεν ξέρεις τι θα γίνει. Είσαι σε μια αναμονή. Για κουμπάρα σε θέλουμε πάντως, ορίστε. Για κουμπάρα σε θέλουμε. Με θέλετε. Έχω δει και δεν θα φορέσω. Στην επόμενη κουμπαριά το φόρεμα το έχω έτοιμο, το γάμο ψάχνω. Θα στο δείξω στο διάλειμμα. Είναι ένα γεγονός χωρίς πλάκα τώρα που κινεί την οικονομία. Πάντως εγώ πιστεύω ότι αν αρχίσουν και έρχονται οι πρώτοι τουρίστες, όταν είναι ο τουρισμός στη χώρα μας, 15 Μαΐου δεν είπανε. 14-15 Μαΐου, αλλά για κάποιες χώρες ανοίγουν, όπως που Σερβία λέει 19, μεθαύριο. Οι Σερβοί δηλαδή θα έρχονται νωρίτερα γιατί έχουν τελειώσει με τον εμβολιασμό τους. Τελείωσαν, εντάξει. Ναι, τέλος πάντων, σε ένα ψηλό. Δεν εμβολιάζουν οι Σερβοί, φοβούνται. Αν εμβολιάζουν, θα μπάσουμε. Έχω δει τα στατιστικά. Οι Σέρβοι νομίζω ότι πολύ... γενικώς έχουν ένα θέμα του εμβολιασμού, το διάβασα και εγώ. Οπότε εμείς γιατί μπάζουμε σε αυτό. Και έλεγαν στους Σκοπιανούς και στους Βορειομακεδόνες, συγγνώμη. Τους έλεγαν, ελάτε, σας δίνουμε, έχουν κάνει πλατφόρμα οι Σέρβοι, κυρίες και κύριοι, αν ενδιαφέρεστε. Που μπορείτε να πάτε. Έτσι από την εκπομπή. Μπορείτε να πάτε να κάνετε εμβόλιο στη Σερβία. Το διάβασα, αλλά δεν ήθελα να το πω. Άμα βρείτε τρόπο και κάνετε. Το είχαμε ξαναπεί, νομίζω έτσι. Δεν το είπαμε στον αέρα, το συζητούσαμε μεταξύ μας γι' αυτό. Δηλαδή τους Σέρβους πώς θα τους με rapid. Με self-test. Τώρα μένω όπως τα περσινά. Τώρα μένω όπως τα περσινά, δεν θέλω να ξέρω. Ήταν ο Κοζανίτη, θυμάσαι ένα πελμαδιώτη σε ένα λεωφορείο με την κοπέλα του, μόνο μου κάτοικο Βελιγραδίου, και περιέγραφε την ιστορία στον πρώταγκο, νομίζω. Πώς ήρθαν από τη Σερβία. Που είχαν έναν αλγόριθμο που είχε πει το Υπουργείο, που με αλγόριθμο λέει εντοπίζω που στα κάνω τεστ στα σύνορα. Α. Και είναι λέει 50 άτομα το λεωφορείο από Σερβία. Έρχεται, καλοκαίρι, έχω με την κοπέλα μου. Λένε, μπαίνει ένα λέει μέσα, ευγενέστατο κύριε στα σύνορα Έλληνε, λέει εσύ και εσύ με rapid. 5 άτομα, δεν είχαμε τότε και πολλά. Και του λέει ο δικός μας, και εγώ λέει, Έλληνας είσαι, εντάξει, αφού είσαι ένας, δεν πειράζει. Και του λέει, μα τι είναι, σαν... και τι σημασία έχει, λέει, που είμαι Έλληνας. Εγώ λέει, και εγώ στο Βελιγράδι ζω. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτός ήταν ο περίφημος αλγόριθμος κυβέρνησης. Γι' αυτό τα πήγαμε εξαιρετικά πέρσι το καλοκαίρι. Χαμός. Ναι. Θρίαμος. Κοίταξε,
Η αλήθεια είναι. Εμβολιαστικός τουρισμός. Εμβολιαστικός τουρισμός. Πας στο Λιβλιάδι. Στο Μαϊκό Σπάνι. Να κάνουμε και κάτι κι εμείς. Άστρα είναι πάντω, να ξέρετε. Α, είναι μόνο άστρα πάνω. Νομίζω μόνο άστρα. Μπορεί και το κινέζικο, δεν ξέρω. Συνοτρόν, συνοτρόν. Πώς το λέμε το κινέζικο. Πάντω άστρα είναι αυτό. Συνοτρόν. Α, μπορεί να είναι και Σπούτνικ. Εντάξει. Ναι. Καλά, εντάξει, δεν ξέρει. Γιατί στη Χιλή που κάναν όλοι εμβολιασμό. Τι εμβολιασμό έκαναν. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Εμείς κάνανε με το κινέζικο και άλλη μισή με το Pfizer, αλλά δεν είναι όπως το Ισραήλ και στην Αγγλία. Τέλος πάντων. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, εγώ υπογραμμίζω αυτό που συνηθίζω να λέω, ότι στη δική μας περιοχή, η οποία ούτως ή άλλως είναι μια επιβαρημένη περιοχή, φαίνεται πως οι εμβολιασμοί δεν είναι υψηλά. Επειδή τα κοιτούσα μετά την αρρώστια από ο Άδωνος Γεωργιάδης, δεν είναι τόσο αυτό που ο Άδωνος Γεωργιάδης τόσο χαμηλά. Είναι κατάτι λίγο κάτω από το μέσο όρο της χώρας. Όταν σε μια περιοχή υπάρχει ένα πρόβλημα, θα έπρεπε να είμαστε κατάτι πάνω από το μέσο όρο. Η Αθήνα είναι ακόμα χειρότερα. Ίσως την παρατήρησα κάποιες μεγάλες. Αναλογικά, δηλαδή, η Κοζάνη είναι η έδρα της περιφέρειας. Ναι. Αθήνα, κάποιες άλλες περιοχές έχουν χαμηλότερα ποσοστά επίσης. Τον λόγο. Εμείς πάντως δεν είμαστε, το ξαναλέω, αν κοιτάξετε τα ποσοστά, είμαστε σχεδόν στο μέσο όρο. Ως προς το σύνολο πρώτου-δεύτερου εμβολιασμού. Στον πρώτο εμβολιασμό είμαστε πιο καλά. Να ήμασταν και λίγο πιο μπροστά, έπρεπε λόγω κατάστασης. Εγώ θα επαναλάβω αυτό που μου καταγγέλλεται σχεδόν καθημερινά. Και φυσικά δεν πρόκειται να. Σε αυτή τη φάση τουλάχιστον να πω ο Παναγιώτης είπε αυτό, ο Χρήστος είπε το άλλο. Αλλά υπάρχει, φτάνει στα αυτιά μου ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι ιερείς συγκεκριμένων περιοχών, χωριών της περιοχής, που από άμβονος καλούν τους πολίτες να μην προβούν σε εμβολιασμό. Και εγώ ρωτώ με ποια επιστημονικότητα, με ποια επιστημοσύνη, με ποια γνώση και με ποια θρησκευτική προσέγγιση. Δηλαδή, ποιο Ευαγγέλιο είναι αυτό που λέμε εμβολιάζεις. Όχι μόνο όμως στην περιοχή μας, ο Μητροπολίτης Καρπενησίου που έγραψε ότι. Για ναι, ο Μητροπολίτης Καρπενησίου που νόσησε ενώ έλεγε ότι έχουμε αποκτήσει ανοσία της Αγέλης και έγραφε κάτι αριθμούς απίστευτος, κάτι μαθηματικά τρίτη δημοτικού. Καλά είναι ο άνθρωπος, ελπίζω να είναι καλά. Ναι, περαστικά τον άνθρωπο, τι λέμε. Κοζανίτσα που ζει στην. Η μητέρα της ζει στην Μητρόπολη και Καρπενησίου, όπως λέγεται, ναι, στην περιοχή. Μου ανέφερε ένα αναλυτικό κρεβατό στο Facebook ότι ο ίδιος έλεγε στους ιερείς να πούνε στις εκκλησίες αυτό που είπες μόλις. Εντολή Μητροπολίτη. Ναι, δεν υπάρχει πάντως δική μας εντολή του δικού μας Μητροπολίτη για τέτοιο πράγμα. Άρα κάποιοι ιερείς. Κινείται σε ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Έτσι. Και πρέπει να το τονίσουμε. Άρα κάποιοι ιερείς αποφασίζουν με δική τους πρωτοβουλία να καλούν το ποίμνιο με ποια γνώση και με ποια θρησκευτική προσέγγιση. Δηλαδή, πραγματικά θέλω να πάω σε ένα τέτοιο χωριό που ξέρω ποιοι είναι, να πιάσω έναν ιερέα και να πω. Αν εμβολιαστώ, για ποιο λόγο θεωρείς ότι θα πάψω να είμαι χριστιανή, ας πούμε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Και εκτός αυτού, καλού και σε. Τώρα αυτή είναι μεγάλη ιστορία, γιατί έρχονται και οι μέρες του Πάσχα. Καλού και μέσω Facebook. Εγώ είδα, αρέσει την Τολεμαίδα συγκεκριμένα την προηγούμενη εβδομάδα. Να καλεί μέσω Facebook να έρθετε, λέει, το πρωί, στις 9 όμως, γιατί λέει, έχουμε πολλές αυστηρά μέτρα, να μεταλάβετε. Οι εκκλησίες εδώ είναι συγκεκριμένες, ήταν οι μέρες. Μόνο για 3 ημέρες και μόνο για 20 άτομα, είδες. Ναι, ναι, ναι. Προς το παρόν τουλάχιστον. Προς το παρόν, ναι. Αυτό, και επειδή έρχονται οι μέρες που ο κόσμος θα θέλει να μεταλάβει και εγώ το σέβομαι απόλυτα, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα εδώ. Ο συνωστισμός στις μέρες του Πάσχα για τη Θεία Κοινωνία, νομίζω ότι θα είναι μεγάλος. Το ξέρεις τι εννοώ στις εκκλησίες. Απόλυτα, το ξέρω και ιδίως αυτή την εβδομάδα και την ερχόμενη. Επίσης, εγώ κατανοώ και εν μέρει εδώ έχει δίκιο η Ιερά Σύνοδος, ότι εφόσον ανοίξουν, αν ανοίξει το λιανεμπόριο, που τελικά δεν ανοίγει πλήρως, ναι, χωρίς αυτό. Τι θα γίνει με τις μετακινήσεις του Πάσχα, ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Δικαίως και στις εκκλησίες θέλουν να έχουν περισσότερο κόσμο μέσα. Θα μπορέσουν να το τηρήσουν αυτό, βέβαια. Όχι, 20 να είναι, ας πούμε, στο Ιωαννικό να είναι 80 άτομα, 90. Αυτό παν βάση τετραγωνικών. Ναι, βάση τετραγωνικών. Θα τηρηθεί. Εγώ το καταλαβαίνω. Πάντως είναι εύλογο το. Έτσι, θα σου πει, παιδί μου, εφόσον ο κόσμος βγαίνει έξω από τα μαγαζιά. Εφόσον ανοίξει δηλαδή το μολ. Σωστό. Γιατί να μην ανοίξει και εκκλησία με 100 άτομα. Έχουν δίκιο. Να το ξέρω. Εγώ θα πω έχουν δίκιο εδώ. Έτσι. Λέω απλώς ότι δεν υπάρχουν απαντήσεις για αυτά, γιατί οι επιδημιολόγοι επέλεξαν να μην κάνουν τέτοιου είδους προσεγγίσεις σε σχέση με τις μετακινήσεις. Και φαίνεται με τον Πρωθυπουργό να το μαζεύει λίγο το θέμα και το για το Πάσχα γενικά. Αυτή η εβδομάδα δηλαδή το μάζεψαν. Ούτε τα κέντρα θετικής δεν άνοιξαν. Ναι, κοίταξε Παναγιώτη, δεν μας κλείνει και το μάτι η κατάσταση.
Δεν είναι με 3.000 τόσα χθεσινά κρούσματα. Πέφτει η θετικότητα κάπως. Δεν θετικότητα κάπως, είμαστε ακόμα στα πολύ κόκκινα. 100 θάνατοι σχεδόν τη μέρα το τελευταίο δήμερο. Αρνητικά ρεκόρ. Οι διασωνωμένοι πάνε προς το 900. Έτσι. Και καλά για την περιοχή μας, ας μην το σύγχρονο. Άστε για την περιοχή. Εδώ μιλάμε για το μέσο όρο της χώρας. Δεν είμαστε στην καλή. Α, μια και πίσω από το μέσο όρο της χώρας. Πες αυτό και πριν κάποια στοιχεία, σαν το Channel, τις τελευταίες μέρες, που είναι λίγο ενθαρρυντικά από την άποψη ότι μπορεί να έχουμε πάρα πολλά κρούσματα εδώ. Αλλά από την αρχή της πανδημίας μέχρι και σήμερα, η θνητότητα των ασθενών που έχουν νοσηλευτεί στο μαμάτι στο νοσοκομείο είναι μάλλον η χαμηλότερη από όλα τα νοσοκομεία της Τρίτης Ήπειρυντα. Ναι! Κοινώς δεν. Και στο Ποδοσάκιο. Μπράβο. Αλλά κυρίως στο Μαμάτσιο, που σημαίνει ότι παρά τις συνθήκες τις κτηριακές, ειδικά που. Θα τα πούμε κιόλας μετά, ή να τα πούμε. Ναι, βεβαίως, θα τα πούμε στα δεύτερα. Θα τα πούμε τι ακριβώς συνέβη αυτή την εβδομάδα. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο που δείχνει ότι γίνεται μια καλή δουλειά στο Μαμάτσιο. Ναι. Μιλάμε τώρα για την αρχή της πανδημίας. Την αρχή της πανδημίας. Είναι επειδή κάνουμε καλή δουλειά στο Μαμάτσιο, γιατί τέλος πάντων. Τι έχουμε χαμηλότερο οικοφορτίο, δεν νομίζω. Οικοφορτίο, όχι. Δηλαδή, σε ένα νοσοκομείο που καταλήγουν άνθρωποι δεν κάνουν καλή δουλειά γιατροί. Όχι, θέλω να πω ότι γίνεται δουλίτσα, ότι εντάξει. Ναι, είμαι σίγουρη ότι γίνεται δουλίτσα. Δεν το αφήσω. Δεν πάω ότι γιατί στην Πιερία ή ειδικοί στη Θεσσαλονίκη κτλ. Απλά αυτά πρέπει να τα επισημάνω. Έχουν και πιο γερή κράση κοζανίτε. Α, λέμε και κάνα καλό για την περιοχή μα, τέλο πάντων. Αυτό, να πούμε και κάτι καλό. Ότι και στο Ποδοσάκι και στο Μαμάτσιο, ειδικά στο Μαμάτσιο, ένα αριθμό 90 στο τόσο α πούμε. Είναι ένας, σε σχέση με ένα 300 που ήταν στην Κατερίνη, για παράδειγμα. Δείχνει ότι αξι, κάτι πήγε καλά εδώ, έστω με αυτές τις συνθήκες που ζούμε τόσους μήνες τώρα. Μπράβο. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο. Έχουμε δυσάρεστα να πούμε. Αλλά. Και το χθεσινό αυτό δυσάρεστο. Ναι, δεν υπάρχει. Αλλά τέλος πάντων θα το ευθυμίσουμε και λίγο. Οπότε σε πολύ πολύ λίγο και πάλι μαζί. Και πάλι μαζί λοιπόν, εδώ προσπαθούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα. Εδώ και μέρες προσπαθούμε. Εδώ και μέρες προσπαθούμε. Ο Παναγιώτης που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το συγκεκριμένο θέμα. Τι προβλέπετε για τις διαδημοτικές μετακινήσεις το Σαββατοκύριακο και με τον κωδικό 6 για άθληση. Υπάρχει μια διχογνωμία. Απ' τη μία, ξέρουμε πως επιτρέπεται να πας στον δίπλα Δήμο με το αυτοκίνητό σου, με τον κωδικό 6 για να αθληθείς. Για τα Σαββατοκύριακα. Για τα Σαββατοκύριακα αυστηρά. Κάτι τέτοιο βέβαια στη δική μας περιοχή δεν συμβαίνει και δεν ισχύει, γιατί δεν έχει εκδοθεί ένα σχετικό ΦΕΚ. Οπότε τα χέρια της αστυνομίας είναι κλειδωμένα. Θεωρητικά. Το ΦΕΚ που εκδόθηκε πριν από μία μισή περίπου ώρα, το καινούριο, επαναλαμβάνει στις υπερτοπικές μετακινήσεις ότι οι διαδημοτικές μετακινήσεις απαγορεύονται γενικώς. Δεν αναφέρεται ούτε Σαββατοκύριακο ούτε τίποτα. Ναι. Πάνω σε αυτό λοιπόν η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και επειδή έγινε ένας χαμός το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, που δεν έγινε αυτό γιατί ο καιρός είναι χαλιά, όσο γινόταν τρελής από το πρωί, έβγαλε μια ανακοίνωση στο Facebook με την υπογραφή της, το σήμα της, που λέει ότι επαναλαμβάνει το συγκεκριμένο σημείο του ΦΕΚ και λέει ότι απαγορεύονται. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Όλη την εβδομάδα ο Όμιλον προσπάθησε να βρει μια λύση για αυτό το ζήτημα. Χωρίς να γράψει τίποτα, χωρίς να αναφέρει τίποτα. Επικοινωνήσαμε με πάρα πολλούς παράγοντες της περιοχής. Αυτοί που πραγματικά ασχολήθηκαν, και είμαι στη θέση να το ξέρω ότι ασχολήθηκαν πάρα πολύ με το ζήτημα, δεν ξέρω αν ασχολήθηκαν και άλλοι, είναι ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης και ο Δήμαρχος Ορδέας ο Παναγιώτης Πλακεντάς. Έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν, τουλάχιστον και ο Δήμαρχος Ορδέας, επικοινώνησε με όλους τους αρμόδιους προκειμένου να βρεθεί μια λύση. Τέλος πάντων, στο σημερινό ΦΕΚ. Δεν αλλάζει κάτι, αλλά. Ορίστε. Μας πήραν τώρα μόλις τηλέφωνο Ρίτα και ρωτούν αν μπορούν να πάνε στην Δολομαϊδά. Εμείς τι θα πάνε. Εμείς τώρα πώς να απαντήσουμε. Λοιπόν, να απαντήσω αυτό που μου είπαν στους φίλους μου. Απλώς σε γράφουν. Λοιπόν, πήραμε λοιπόν, επικοινωνήσαμε με το 100. Και εσείς τώρα, κυρίες και κύριοι, αν επικοινωνήσετε με το 100, και όχι στους περιφερειάρχες και δήμαρχοι, αν επικοινωνήσουν, θα τους πούνε στο 100. Και δεν είναι ευθύνη, είναι εργαζόμενοι στο 100. Έχουν αυτή την εντολή. Μην τα ρίχνουμε στους ανθρώπους. Πρέπει να γιατί ΦΕΚ έχει στα χέρια σου. Θα τους πούνε. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Κύριε Πλιάτσο, κύριε Τσιούρα, απαγορεύεται να πάτε από την Κοζάνη στο Βελβεντό και από την Τολεμάδα στην Κοζάνη. Τι γίνεται όμως. Η κυβέρνηση εδώ και 2 εβδομάδες έχει ανακοινώσει ότι επιτρέπεται. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Παγιοργίου, τον οποίο επικοινώνησε και ο κ. Πακεντάς και ο κ. Κασαπίδης, τους διευκρίνησε ότι επιτρέπονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις και τα Σαββατοκύριακα.
Αυτό όμως η αστυνομία δεν το ξέρει. Η αστυνομία έχει ένα ΦΕΚ. Εφαρμόζει τον νόμο. Ναι. Προσέξτε τώρα όμως τι γίνεται και στο ΦΕΚ. Και στο ΦΕΚ είναι αλλαλού. Και στο ΦΕΚ. Στο σημείο του ΦΕΚ που αναφέρει για τους λόγους μετακίνησης, στο κομμάτι που λέει για τους λόγους σωματικής άσκησης, λέει «Επιτρέπεται η μετακίνηση της περίπτωσης αυτής και με τη χρήση οχήματος μόνο τα Σαββατοκύριακα». Αυτό προς συμφέρον της αστυνομίας, τους κυρίους και τις κυρίες. Δεν λέει εδώ όμως ότι και εκτός Δήμου. Καθόμαστε τώρα εμείς εδώ να κάνουμε μια ερμηνεία. Αυτό γλυκέ μου σημαίνει ότι μπορώ να πάρω το αυτοκίνητό μου εγώ που μένω στην Κοζάνη και να πάω στο κουρί. Στο κουρί, εντός του Δήμου. Δεν μου είπε. Α, μπράβο. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορώ να πάω στην Κολεμαίδα, στο δικό του το κουρί, τη Κολεμαίδα, να θλιφθώ. Άρα η αστυνομία έχει όντως κλειδωμένα χέρια. Επιτρέπεται κίνηση με κατοικίδιο ζώο αποκλειστικά πεζή ποδήλατο ατομικά ω τρία άτομα ή οικογενειών στο αυτοκίνητο συμπεριλαμβανομένη επίσκεψη πέθρων, αρχαιολογικών χώρων, ζωολογικών κήπων και φυσικών βιότοπων. Καθώς μετακίνηση προς το σκοπό ερασιτεχνικής αλίας, μπλα μπλα. Δεν λέει εντός Δήμου, πρόσεξε. Ούτε εκτός λέει. Ούτε εκτός. Εντάξει. Βα-χα-λο. Ποιος έχει την ευθύνη? Κυβέρνηση. Πρώτη. Κυβέρνηση. Εντάξει. Όχι, διαβάζω ένα μήνυμα. Κυβέρνηση. Δεν θα πω για κάποιους τοπικούς που ρωτήσαμε. Και δεν θέλουμε να το κάνουμε θέμα για να πάρουμε κλικ και να πάρουμε οτιδήποτε. Θέλουμε να βρούμε λύση. Λύση για τον κόσμο. Μα ξέρεις πόσοι μας παίρνουν κλέφουν στο κανάλι. Έτσι. Μπορώ να πάω με τον πόρο. Είναι στην ερμηνεία του καθένα. Ναι, παιδιά, όποιος από εσάς θέλει, ας πάρει τώρα τηλέφωνο στο 100 και θα του πούνε, κύριε μου, δεν μπορείτε να πάτε. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε Κοζάνης. Ενημερωθήκατε, κύριε Δήμαρχε Κοζάνης, το ξέρετε. Κύριε Δήμαρχε, σας ενδιαφέρει. Κύριε Δήμαρχε Βελβεντού, κύριε Δήμαρχε Σερβίων, που είστε και περιοχές που έρχεται κόσμος. Πάρτε τηλέφωνο και λύστε το τώρα το θέμα. Τώρα, είναι Κυριακή αύριο. Ξέρουμε και εμείς τι απαντάμε. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, εν τω μεταξύ, ο κ. Κασαπίδης, από ό,τι έχω μάθει, μίλησε και με τον κ. Χαρδαλιά. Δεν μπορούσε ο κ. Χαρδαλιάς χθες να αφιερώσει 10 δευτερόλεπτα στην ενημέρωση για να πει: παιδιά, επιτρέπονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις. Εφόσον στην κυβέρνηση το έχει αποφασίσει ότι επιτρέπονται. Επιτρέπονται, παιδιά, οι διαδημοτικές μετακινήσεις τα Σαββατοκύριακα. Γιατί δεν το βάζει το ρημάδι το ΦΕΚ και φαίνεται και την αστυνομία σε δύσκολη θέση που πει η αστυνομία πρέπει να εφαρμόσει το νόμο. Άμα κάνει μια καταγγελία η Ρίτα Τσούρα ότι ο Παναγιώτης Πλιάτσιος έχει μετακινηθεί με την οικογένειά του σε μια λίμνη. Και η παλιά αστυνομία πρέπει να το γράψει το Παναγιώτη Πλιάτσιο. Yes, of course. Το βλέπετε. Υπόθηκε μέσα στην εβδομάδα και δεν θα πω από ποιον. Μα και εσείς λέει, ας ήταν η αστυνομία λίγο πιο ευλίγιστη, ευληγησία. Ναι, ευληγησία, παιδιά. Τι και ποιος θα πάρει την ευθύνη, κομμανέψη, δηλαδή. Βγάλετε ένα νόμο, βγάλετε ένα ΦΕΚ, να τους αποδεσμεύσετε και αυτούς τους ανθρώπους, να ξέρετε τι να κάνουν, να γράφουν. Είστε σοβαροί και επίσης βουλευτές του. Ή και εκείνοι άλλη δουλειά δεν έχουν να γράψουν. Κύριε Μαρατίδη, κύριε Κωνσταντινίδη, κύριε Παπαδόπουλο, κυρία Βρυζίδου, κύριε Τζικαλάγια. Καλά, μου φωνάζει άλλο. Όχι, κύριε Αντωνιάδη, κύριε Πάτση, πού είστε κύριε Πάτση. Δεν μπορείτε να πάρετε 10 ρημάδια και να βγάλετε μια ανακοίνωση. Πάρτε την πολιτική ευθύνη εσείς. Και τι να τους πηγαίνω μετά τα γραψίματα. Να πάρουν την πολιτική ευθύνη και να πούνε να βγάλουν ότι στη Δυτική Μακεδονία. Αν σας γράψουν, φέρτε τα στο πολιτικό μου γραφείο να τα σβήσω, ας πούμε. Όχι, να πούνε ότι επιτρέπεται. Είπαμε. Επικοινωνία κτλ. Πάρτε, μιλήστε με τον κύριο Νέστορα. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει σε αυτή την περιοχή. Δηλαδή, εντάξει, πραγματικά. Δηλαδή, τι να ρεμίσω. Τώρα δεν είναι. Έχω φάει όρεξη με αυτή την ιστορία. Ξέρουμε ότι επιτρέπεται με βάση την κυβέρνηση και την απόφαση. Τι γίνεται δηλαδή. Θα σου πω. Εμένα ο φίλος μου ο Πασχαλής με ρωτάνε, γιατί μου απέντησε. Ο Δήμαρχος Κοζάνης γιατί πρέπει να έχει άγχος για τις διαδημοτικές μετακινήσεις. Καλή. Γιατί εκατοντάδες δημότες του Δήμου Κοζάνης ρωτάνε και παίρνουν στην αστυνομία και να δουν αν μπορούν να μετακινηθούν. Τι, γιατί να μην έχει με άγχος. Με την ίδια παιδιά. Λογική, για ποιο πράγμα θα έπρεπε να έχει άγχος. Δηλαδή, γιατί να μην κατάλαβα. Τι ερώτηση. Εμένα μου είπαν οι Εύγενε, ήταν άνθρωποι του 100 τον προηγούμενο Σάββατο. Ξέρει, μου λέει, έχουμε 200 τηλέφωνα από την Τολμαίδα. Αν μπορεί να πούμε προ τα εδώ. Και τι να του πούμε, λέει εμεί. Να είχαμε και ανοιχτά τα κλαμπάκια, να πω για κάποιο λόγο. Να έρθετε, να πάμε. Και πάλι καλά που καιρό είναι έτσι. Γιατί θα γινόταν χαμό από το πρωί. Αν ήταν χαμό. Αν έχει 25 βαθμού. Αύριο μπορεί να κάνει τράβο και μπορεί να θέλει να πάρει τα παιδιά του και να πάει έξω. Η κυρία Παπαβαγγέλου χθε είπε στην ενημέρωση: θέλουμε, λέει, τον κόσμο να βγει προ τα έξω. Πώ να βγει, κυρία Παπαβαγγέλου μου. Καλά, και εσύ πήγαινε μέσα στο δήμο σου. Δίπλα κατά τον κύριο Χαρδαλιά. Πάνε στη Σκήτη, έχεις πάει ποτέ? Υπέροχη είναι η Σκήτη. Στην Ξηρολίμνη έχεις πάει?
Σκήτη είναι πιο υπέροχη. Ο Κήπος είναι πολύ ωραίο χωριό. Η Μηλιά είναι κερασιά. Η Μηλιά είναι αγαπημένο χωριό. Γιατί πρέπει, πρέπει να πας δηλαδή στην Αναράχη. Ξέρεις τι ωραία είναι η Αναράχη. Η Αναράχη είναι κούκλα και το εμπόριο είναι όμορφο. Η Ερμακιά αλλά... ακόμα καλύτερα, έχει και σπήλαιο. Ή... η Ερμακιά. Και η Ερμακιά δεν έχω πάει. Να πας. Αλλά ρε παιδί μου, λίγο θα γνωρίσουμε τον τόπο. Η Ρίτα στην Ακριβή θέλει να πάει. Στην Ακριβή θέλω εγώ να πάω. Σε εκείνη τη σπηλιά που. Σε σπηλιά, ναι. Λέω, θα στείλω 11 και θα αρχίσω να χορεύω και θα πάω που θέλω. Να θα στείλω 6, να θα στείλω 5. Τι βρήκε τη λύση ο φίλος μου. Ωραία. Στέλνει 11. Πήρε η καλή τηλεθεατή, ο καλός τηλεθεατής τώρα στο τόπο και ρωτάει που το λέμε. Μπορεί να έρθει, τι θα το απαντήσει. Για πες. Εσύ θα το απαντήσει. Εγώ θα το απαντήσω να, ότι αν το αποτολμήσει. Ναι, θα πάρει μια ωραία 300. Ναι, αλλά αφού έχει δηλώσει η κυβέρνηση ότι επιτρέπεται. Ναι, αλλά αφού η αστυνομία θα σε γράψει. Τι να του πω εγώ τον ανθρώπου, έλα και τι να το πληρώσω εγώ. Εγώ θα σου πω τολμήστε το. Πάνω! Θα το πω εγώ. Θα έρθει ο εισαγγελέας. Ναι, θα έρθει. Και θα έρθει με θα το. Θα βάλει το γελί με τη Σοφία Ρωμαίου. Ναι. Θα βάλει το γελί με τη Σοφία Ρωμαίου. Ο εισαγγελέας. Όπω στην Κοζανίτσα που έκανα το χαμό, στη συγγνώμη. Διότι λέει καλεί τον κόσμο σε απήθεια. Σε απήθεια. Και αυτό διότι. Αυτό λέω. Μα βάλει το ίδιο κελί με τη Ρωμαίου. Στο κελί 33 είναι. Στο κελί 33 το μαλλιώ. Λοιπόν, το Μαργαρίτη και τη Ρωμαίου. Να το Μαργαρίτη, το Χρήστο, το δικό μας. Κάνουμε και εξαγωγή πλέον. Δεν μπορώ. Δεν μα φτάνουν τα δικά μας. Δεν μπορώ. Ναι, και εγώ θα το συνεχίσω. Δεν μπορώ αλλά, να ασχοληθώ. Ναι. Αλήθεια. Δεν μπορώ. Δεν θα κάνουμε δομή όμως παιδιών φίλων. Δεν θα αρπάσουμε. Έχουμε τοπικό ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι. Γιατί πρέπει να σας πούμε το θέμα. Α, δεν θα το συνεχίσω, λέει ο Παναγιώτης. Μισό λεπτό. Όχι, γιατί δεν θα κάνουμε. Δεν θα κάνει δομή ο Ζευκλής να παίρνουν όλα τα παιδιά που είναι με κορονοϊό από τα self-test στα σχολεία. Θα τα κλείνουμε σιάτιστα. Παναγιώτη, τα μπορείτε να τα λες αυτά στον αέρα. Δεν τα λέω εγώ. Τα λένε πολλοί κόσμοι. Άμα τα λέει πολλοί κόσμοι, θα λένε εκεί που ξέρει. Εμείς τέτοιες κουβέντες δεν λέμε. Είπα κουβέντες, θα έπρεπε να πω κάτι άλλο. Πόσο νιονιό. Έως και ανοησία, ας πούμε, και κάτι πολύ βαρεθά. Πόσο νιονιό. Επειδή και με τον Βασίλη του Σαμαρά του Χέρ FM. Ήταν μια σκέψη του Δήμου να το ξεκαθαρίσουμε του Δήμου Βοΐου το καλοκαίρι για τις περιπτώσεις που νοσούν κάποια άτομα στην οικογένεια με κορονοϊό και δεν έχουν να πού να πάνε σε άλλο σπίτι ώστε να μην νοσήσουν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, ηλικιωμένοι κλπ. Να φιλοξενούνται ανεξαρτήτως ηλικίας σε μια δομή για 10 μέρες, 14 μέχρι να περάσει ο κορονοϊός και να πάνε ξανά σπίτια τους. Όλο αυτό το πήραν οι ψεκασμένοι και το κάναν ότι θα μας παίρνουν τα παιδιά με τα self-test. Και μετά θα τα κλείνονται σε μια δομή. Σε μια, το ξύχασε ότι μια δομή ήταν εξαίσθηση, ένα αρχοντικό όπως θα ήταν. 10 άτομα, 15. Αρχοντικό, ε! Ναι, εκτός αν έχει υπόγειες στοές, ξέρετε, και οι μασονικές. Πάντα έχει και το βάζανε και εκεί και ήταν χώρο ανώτατο. Δεν μπορείς να σταματήσεις να πούμε κάτι σοβαρό. Να, δεν είναι σοβαρό αυτό. Τι λες τώρα. Αυτό που με έστειλε. Αλήθεια. Να πω και το λεπτό και πες μου είναι και η άλλη θεωρία ότι τα self-test, η μπατονέτα μέσα που τη βάζουν στη μύτη, έχουν χημικές ουσίες και ουσιαστικά όταν τη βάζουν στη μύτη στο self-test, σου βάζουν ένα εμβόλιο. Τι μου βάζουν? Έτσι λένε οι συγκεκριμένες κυρίες και κύριοι. Τι ακούγεται σήμερα, μπορείς να τη σταματήσεις με την κουβέντα. Δεν, με την πατονέτα εκεί, σου βάζω και εμβόλιο, είναι μικροτσίπ μέσα και. Και. Μπορεί να σου βάζω και το 5G, μπορεί και το 6G. Που δεν έχει έρθει ακόμα, ας πούμε. Δεν έχει βγει, θα βγει σε 10 χρόνια. Μάλλον. Γελάει ο Χριστός. Μπορεί να σου βάζω και το 5G. Δεν είμαι να κλάψω, δεν είμαι να γελάσω αυτά. Τι λες, ρε παιδί. Και το παίρνει τζάμπα αυτό και το κάνει και δύο φορές. Τζάμπα, έτσι, σωστό. Δηλαδή, είναι κόλπο. 5G τη Δευτέρα, 5G την Πέμπτη που το κάνουν τα παιδιά τη Ρέτσι Λυκείου, έφτασε 10G. Περπατά χωρίς κινητό και πιάνει, μιλά μόνο σου. Δεν σταμάτα. Πιάνει όλα τα κανάλια εδώ μεταξύ. Πιάνει νόβα, πιάνει δορυφορικά τα πάντα, περπατά εκεί και έτσι. Σταμάτα. Βγαίνει εδώ, α πούμε. Να σε ρωτήσω. Βγαίνει ο Bill Gates από εδώ στο μέτωπο. Πού σε, Μπιλ. Εντάξει, δεν μπορεί να ακούγονται αυτά, αλήθεια σου λέω. Ακούγονται γιατί το διαδίκτυο έχει πει ο Βικτουργό πόσο μια μεγάλη ατάκα. Δεν έχω Facebook. Επίσης, αυτή την εβδομάδα αισθάνθηκα πάρα πολύ περήφανη για άλλο ένα λόγο που δεν έχω Facebook. Μου μετέφεραν ότι. Αυτό έχει ένα σχετικό τοπικό ενδιαφέρον, παρόλο που δεν μπορώ να. Ένα συνάδελφο κατέληξε. Που έγραψε στο Athens Voice. Μόλις τώρα διαβάζω ένα mail που ήρθε μήνες, λέει τη Ραχίλ Μακρύ σε site, δημοσιογράφου και βουλευτέ. Προχώρατο. Σε ποιους? Προχώρατο. Μου μετέφεραν αυτό ότι πέθανε ο άνθρωπος και συνέδεσαν ένα δικό της... Ο Ζαχαριάδης, δημοσιογράφος. Ναι. Ξέρετε. Συνέδεσαν ένα δικό της tweet. Ήταν ανάρτηση στο Facebook, δεν ξέρω γιατί απέθηκε. Ανάρτηση στο Facebook, ήταν αυτό που έχει γίνει, να ξέρεις. Άλλος ένας κάφρος μας άδειασε τη γωνιά. Γιορτάζει όλος ο κόσμος. Σήμερα γιορτάζει όλη η γη. Όλη η γη. Αυτό όντως αφορούσε το συγκεκριμένο, το θάνατο δημοσιογράφου που πέθανε.
έχω πραγματικά πολύ σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθώ. Όπως για παράδειγμα την κατάσταση που. Όχι να πούμε γιατί. Αυτή ήταν βουλευτής Κοζάνης. Γι' αυτό είπα, έχει τοπικό ενδιαφέρον. Ήταν βουλευτή. Αυτή την ψηφίσαν 13.000 άνθρωποι μας. Και όχι μόνο αυτό. Ήταν 5 χρόνια σχεδόν, ήταν βουλευτής Κοζάνης. Όχι, με προσωπική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορώ. Εκτός αν κάποιος προσπάθησε. Σκατοψυχιά και λίγα λέω. Και συγκεκριμένα τώρα έκανε και μήνυση. Λέει. Το είπε γι' αυτό το πράγμα, για το θάνατο, για το θάνατο του ανθρώπου. Ναι. Μήπως ήθελε να πει κάτι άλλο και το συνέδεσαν κάποιοι για κάποιο όχι, λόγο. Έχω το. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένας άνθρωπος μπορεί στο άκουσμα ενός θανάτου και μάλιστα ενός νέου ανθρώπου, έτσι. Όχι ότι έχει και σημασία. Στο άκουσμα ενός θανάτου, οποιοδήποτε γνωστού ή αγνώστου, να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο. Εμένα ξεπερνάει αυτό το πράγμα. Σήμερα γιορτάζει όλη η γη δημοσιοκάφρος που με έβριζε μασάδια στη γωνιά. Αυτό το είπε. Σταματάς λίγο. Αυτό το είπε μια τέος βουλευτής Κοζάνης, η οποία αντί να κυκλοφορεί αλλού, κυκλοφορεί ελεύθερη. Δεν ξέρω, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή. Και η οποία έκανε. Και η οποία έκανε. Εγώ θα το κρίνω αυτό. Και η, αλλά ήταν βουλευτής. Και η οποία έκανε. Και μήνυση λέει σε δημοσιογράφου, σε σέρκ κτλ. Α μου κάνει και εμένα μήνυση. Εσένα σου έχει κάνει, πάλι να σου κάνει. Τι θα κάνει, sequel. Αθωθήκαμε, πάλι. Αθωθήκε, τέλειωσε η υπόθεσή σου. Πάλι. Μάλιστα. Τέτοια σκατοψυχία εγώ δεν έχω δει από κανέναν άνθρωπο. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο υγειονομικό σύστημα της περιοχής. Επαναλαμβάνουμε. Το Μαμάτσιο αυτή τη στιγμή είναι ένα πλήρες και αποκλειστικό COVID νοσοκομείο. Η ψυχιατρική. Ψυχιατρική έχει μετατραπεί. Επίσης σε COVID. Και γιατί βρέθηκαν και δύο θετικά. Ναι, θέματα, από τους ασθενείς της ψυχιατρικής. Ναι, που θα πήγαιναν στο σπινάρι, γιατί είναι πολύ αυστηρά τα πρωτόκολλα. Και βέβαια, δεν κατάλαβα. Εδώ λέμε να πάμε σε μια πρώτη καθαρή δομή. Μεταφέρθηκαν καθαροί. Έτσι. Η δεύτερη ήταν καινούργια και ασθενή. Μοριακό ή rapid. Μοριακό. Ήταν καινούργια κιόλα. Ασθενείς. Είχαν μπει μια μέρα πριν. Α, και ήταν θετική, πω. Ναι. Και όλα τα καθαρά περιστατικά και γενικώς όλα τα έκτακτα, ναι, μεν. Ως πρώτη διαλογή μεταφέρονται στο Μαμάτσιο και εκεί οι πολύ καλοί χειρουργοί, παθολόγοι, όλοι οι εργαζόμενοι στα ΤΕΠ ελέγχουν το περιστατικό και μετά για την νοσηλεία μεταφέρονται σε επίσης στην ιδιωτική κλινική, στη Γυρομέντικα. Στη Γυρομέντικα Κωνσταντινίδη. Γιατί ακούστηκαν και κάτι άλλα διάφορα για χρήση άλλων κλινικών, οι οποίες δεν είναι σε λειτουργία ούτως ή άλλως. Ψαρίδι, π.χ. ας πούμε. Ναι, και εγώ έχω ακούσει. Κτηριακά, δηλαδή. Ναι, για τη χρήση του. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κλίνες διαθέσιμες, λοιπόν, γενικότερα. Όπως έχει γίνει το σύστημα, ναι. Σήμερα υπάρχουν διαθέσιμες και στον Ποδοσάκη και στο Μαμάτσο. Το Ποδοσάκη που πιέστηκε και αυτό τις προηγούμενες μέρες. Πιέστηκε και αυτό γιατί βλέποντας και τα κρούσματα. Χρήστο, σε παρακαλώ λίγο τα χθεσινά, τη χθεσινή κατανομή. Έχουμε τη σημερινή. Ναι, τα σημερινά δηλαδή εννοείς. Βγήκαν το πρωί. Ναι. Α, τα έχουμε. Τα έχουμε, τα έχω στείλει στον Χρήστο. Να δούμε λίγο πώς κινείται όλο αυτό το πράγμα και σε σχέση με την Κοζάνη και την Εορδέα. Γιατί όπως είπε και ο Παναγιώτης, και το Ποδοσάκιο πιέστηκε την εβδομάδα που μας πέρασε. Στο οποίο, όπως χωρίς βεβαίως να γίνουν αλλαγές τμήματων όπως έγινε στην Κοζάνη. Κτηριακά δεν το συζητάμε. Τα δύο νοσοκομεία έχουν μεγάλη δεν διαφορά. Το συζητώ προφανώς. Επίσης, όπως είπε και ο Ζήσης, νοσηλεύονται και από τη Φλόρινα στο Ποδοσάκιο. Έτσι να το σημειώσουμε και αυτό. Ναι. Ναι, δεν είναι δηλαδή. Συγγνώμη, στη Φλόρινα, ας πούμε, ένα θετικό COVID. Νομίζω φεύγει. Δεν. Πάει Ποδοσάκι. Νομίζω φεύγει. Εγώ διαπιστώνω αυτές τις μέρες ότι και η Τολεμαΐδα είχε πάρει λίγο τον ανηφόρα από όπους κρουσμάτων. Αν εξαιρέσεις, είναι τεράστια και η πληθυσμιακή διαφορά. Αν εξαιρέσεις τη σημερινή ημέρα, σε απόλυτο αριθμό, ναι, το προηγούμενο σημερινή η Τολεμαΐδα ήταν πρώτη, απλά αναλογικά και πάλι είναι σε απόλυτους αριθμούς είναι ίσα ακριβώς. Mm-hmm. Αλλά λόγω πληθυσμού η Εορδέα τελευταία έχει ξεπεράσει την Κοζάνη. Γι' αυτό ήθελα να δούμε λίγο την το Βόλιο πηγαίνει καλά τις τελευταίες ημέρες. Καλύτερα. Καλύτερα τα σέρια στο Βαθύλακο έχουν ένα θέμα. Αλήθεια. Και οι ασθενείς από το Βαθύλακο νοσηλεύονται τις τελευταίες ημέρες. Τα ασθενοφόρα πηγαίνουν έρχονται. Και το Βελβεντού σταθερά καλά, α το πούμε. Όχι, εντάξει, μην πούμε, είχε κάτι ατυχίε στο Βελβεντού. Το Τεσάρι ήταν μια οικογένεια. Κόλλησαν ένα ενδοοικογενειακό. Λοιπόν, από τα 61 τα χθεσινά δείτε ότι είχαμε στην Κοζάνη 32 και στην Εορδέα 25. 3-1-0. Τις προηγούμενες ημέρες όμως έχει ενδιαφέρον να δείτε. Την Πέμπτη είχαμε 22 στην Κοζάνη, 25 στην Τολεμαΐδα. 32 στην Κοζάνη, 34 στην Τολεμαΐδα. 40 στην Κοζάνη, 62 στην Εορδέα. Αυτός ο αριθμός εκνομερίτα προκάλεσε μεγάλο προβληματισμό και στη Δημοτική Αρχή Εορδέας. Και εγώ τρόμαξα. Προφανώς. Ήταν η μέρα βέβαια 112, έτσι, που χτυπήσαμε πάντως, κόκκινο. Πάντως δεν βλέπεις το 865, καμιά σχέση με το 1050 που είχαμε δει κατά τρέμερο. Γι' αυτό μας άνοιξαν τα καταστήματα.
Για αυτό ο κυλικής που είναι πάνω από εμάς πλέον, σε εβδομαδία αύξηση είναι και όσο τον πειράξει, δείτε γιατί είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Απορία εκφράζω εγώ. Απορία εκφράζεσαι εσύ πάλι, γλυκούλη. Να πούμε ότι οι πληροφορίες στο Channel λένε ότι τις τελευταίες 10 ημέρες είχαμε αρκετά κρούσματα σε μονάδες και ορυχεία της ΔΕΗ. Είναι καταγεγραμμένα αυτά. Ναι. Είναι μέσα σε αυτά που είδαμε, ναι. Δηλαδή. Αυτό είναι. Και η κυρία Παγώνη, χθες μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό το Viva της Πελομαΐδας, για πρώτη φορά είπε ότι ίσως και τα εργοστάσια να έχουν παίξει ένα ρόλο στην περιοχή, στην αύξηση του κρούσματος. Wow, εμείς το λέμε ένα χρόνο τώρα. Κάποια στιγμή. Πάντως, σήμερα το Πτολεμαίο, τα rabbit που έγιναν χθες, νομίζω, σε κάποιες μονάδες της ΔΕΗ, ήταν όλα αρνητικά. Α, ευχαριστώ. Μιας και είμαστε έτσι σε μονάδες της ΔΕΗ. Να πούμε για τα σχολεία όμως και να το κλείσουμε. Γιατί για να κλείσουμε το θέμα του κορονοϊού, συμφωνώ. Φαίνεται ότι το άνοιγμα των σχολείων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, των Λυκείων. Όχι μόνο. Εδώ. Είναι προβληματικό. Σε 5 μέρες λειτουργίας έχουμε ήδη κλείσιμο ενός ολόκληρου λυκείου του τρίτου ΚΕΛ. Δύο τμήματων από ένα τμήμα στο πρώτο πάλι του Λεμαϊδας και στο δεύτερο πάλι του Λεμαϊδας. Και από δύο τμήματα. Στο δεύτερο και τρίτο γέλ του Λεμαϊδας, που είναι κατεύθυνσης και, γενικής. Δηλαδή, ουσιαστικά σε 6-8 τμήματα, σύν σε ένα ολόκληρο λύκειο. Παρά τα self-test, Δευτέρα και Πέμπτη. Έχουμε και στο ΕΠΑΛ που ρίξαμε και το βίντεο, έχουμε κάνει και το ρεπορτάζ το προηγούμενο Σάββατο, το 9% δεν πηγαίνει για μάθημα, το σημερινό. Εδώ τώρα με το σημερινό το πρόβλημα λύθηκε. Το πρόβλημα θα παίρνουν απουσίες. Όσοι δεν πάνε, παίρνουν απουσίες. Αυτό είναι πρόβλημα. Πάντως βγήκε και αυτή η ανακοίνωση ότι δεν θα παίρνουν οι μαθητές που δεν πηγαίνουν απουσίες όταν φαίνεται πως συγκατοικούν με άτομο ευπαθές. Επίσης έχουμε 15 αρνητές στην Περιφέρεια και Ενότητα Κοζάνης, μαθητές. Είχαμε μέχρι την Παρασκευή. Χωνείς, οι οποίοι δεν προσήλθαν καν. Ναι, γιατί δεν θέλουμε καν τους self-test. Δεν προσήλθαν όμως. Ναι, σε αυτά τα παιδιά, ορίστε. Παίρνουν απουσίες. Κανονικά απαγορεύεται και το τηλεμάθημα. Αυτό είναι επιλογή. Εγώ βλέπω μια ρογμή εδώ στην αξιοπιστία των self-test όμως. Μια ρογμή, μέχρι εκεί. Είναι ένα εργαλείο. Είναι ένα περισσότερο εργαλείο στο θεαρέτρα. Δεν μπορείς να το εμπιστευτείς απολύτως. Αυτό είναι κάτι που ούτως ή άλλως το ξέραμε, αλλά είναι κάτι επιπλέον. Όμως, εσύ, με τέτοιο επιδημιολογικό φορτίο για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και σε μια περίοδο που, επειδή και ο κύριος Αγιοργιάδης το προηγούμενο Σάββατο στην ωραία συνέντευξούλα. Τι ωραία, ναι. Και ήρεμη συνέντευξη. Να το ξανακάνουμε μια μέρα. Τρίτης λυκείου. Οι καθηγητές γνωρίζουν πολύ καλά το τι συμβαίνει. Μου έλεγε προχθές κάποιος ότι αντί για 8 ώρα, για 7 ώρα κάνουν και 5 ώρα, γιατί κάποιοι καθηγητές λόγω άδειας ειδικού σκοπού δεν πηγαίνουν στα σχολεία. Mm-hmm. Ενώ έκαναν τη διάσκεψη. Και σιγά σιγά όσο περνούν οι μέρες, δύο άτομα πηγαίνουν. 3, 4. Εντάξει, τώρα το τι συμβαίνει δύο στην τρίτη λυκείου το ξέρουμε. Ναι. Ότι όλα τα παιδιά κρατούσαν απουσίες για να αποουσιάσουν αυτή την περίοδο. Τα σχολεία λοιπόν τα φροντιστήρια δεν άνοιξαν. Αυτό θέλω να πω ότι για την περιφέρειά μας νομίζω ότι ήταν λάθος. Εκτίμηση δική μου με βάση τα στοιχεία πλέον που έχουμε. Και φοβάμαι τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε άλλα 8 τμήματα κλειστά. Δεν έμειναν άλλα λίγα μετά. Ειδικά στο τρίτο γέλ υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία. Οι καθηγητές φοβούνται πολύ και οι γονείς. Το ξέρεις καλά το θέμα. Στο τρίτο γέλ και όντως. Γιατί τα παιδιά αυτά, τα τρία τουλάχιστον, βγήκαν θετικά, έμειναν τόσες ώρες με τους μαθητές τους, με τις μαθητρίες τους. Τα αντανακλαστικά λειτουργήσαν όμως, γιατί το κρούσμα εμφανίστηκε την Τρίτη ή την Τετάρτη. Άψογη ήταν και η διεύθυνση του Τρίτου Γέλ. Ήδη έχουν περάσει τόσες μέρες. Οπότε αν ήταν να είχε νοσήσει κάποιο το πενθήμερο, φθαήμερο θα φανεί. Δευτέρα, Τρίτη λίγο φοβούνται εκεί. Εκεί. Επειδή είναι και συμπτωματικά συνήθως από κάποια παιδιά. Αλλά τέλος πάντων, κάναν self-test, πήγαν σχολείο. Το self-test αρνητικό. Πήγαν σχολείο, είδα κάποια συμπτώματα, ήπια έτσι κάνα που έχουμε κάνει αυτό. Κάνανε rap, έκαναν PCR και βγήκαν θετικά. Ναι. Είπαμε ότι. Και επίσης, επειδή συνέβη. Απολύτως αξιόπιστο. Ένα παιδί κάπου, σε ένα σχολείο. Δυστυχώς, αφού έκανε το μοριακό, άνα το καιρό πήγε ξανά στο σχολείο μετά. Έχει κάνει το μοριακό. Κάτσε στο σπίτι μια μέρα. Και θετικό το μοριακό. Και η μανούλα να το κρατήσει στο σπίτι, άμα το παιδάκι δεν θέλει να μείνει. Να το κρατήσει λίγο και η μανούλα στο σπίτι. Είναι και η δικιά μου συμπεριφορά, όπως αυτή η ωραία παρέα που μαζεύτηκε σε μια πιλωτή πολυκατοικία. Έκανε ένα έψι εκεί, αν δεν κάνανε. Ψήσαν, κάνανε. Δεν είναι μοναδική, αυτό πήρε τηλέφωνο κάποιο.
Κάποιος γείτονας πήρε τηλέφωνο και πήγε αστυνομία, τους έγραψε 3.000, λίγο ακριβά τους βγήκε η μάζοξη. 300 γιάννες και 3.000 ευρώ. Ούτε σούσι να τρώχαν, δηλαδή, ούτε καραβίδα μακαρονάδες να τρώχαν. Άστο, μην το κάνεις τώρα. Δηλαδή, μια στραβή θα σου κάτσει εκτός από το επικίνδυνο λόγω πανδημίας. Μη σου βγει και το ψήσιμο. Λες και έχεις φάει στο Λαγωνίσι ριζόρτ, ας πούμε. Άστο, δεν πειράζει. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, καταλαβαίνω. Και ο καιρός, το ότι από τη μία δεν ευνοεί καθόλου την πανδημία, αλλά από την άλλη. Σίγουρα με τέτοιες βροχές και τέτοια μουντήλα που έχει έξω θα είναι ελάχιστοι εκείνοι που θα προσπαθήσουν να ξανακάνουν τέτοια κορονοπάρτι και να ψήσουν και να τρώνε. Πάμε σε κάτι πραγματικά πάρα πολύ δυσάρεστο που οφείλουμε να το πούμε. Δεν είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές. Χθες έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, δύο εργαζόμενοι. Στην εργολαβία για τη μονάδα 5. Έπεσαν από ύψος 80 μέτρων. Κουράγιο στους συγγενείς να είναι οι τελευταίοι άνθρωποι που φεύγουν εν ώρα εργασίας, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες εργασίας. Γι' αυτό το γνωρίζουμε. Δεν έχεις λόγια να πεις για τους συγγενείς, για τους ανθρώπους που χάθηκαν ούτως ή άλλως. Να μην ξαναζήσουμε τέτοια περιστατικά στην περιοχή μας, εύχομαι. Και μπορούμε να δούμε και κάποιες φωτογραφίες, νομίζω. Ναι. Από το σημείο στο οποίο έγινε. Είναι αυτό που βλέπουμε, από το ptolemaios.gr, ευχαριστούμε πολύ. Είναι από το καλάθι. Εδώ κατέληξαν οι άντρες, οι δύο άτυχοι, νεότατοι άνθρωποι, 45-47 ετών. Μία από τις πιο τραγικές ιστορίες που θα πρέπει να πούμε κάποια στιγμή, σε να περιφερειδήσουν σε μια εκπομπή. Συλληπιτήρια στους οικείους. Από τα πιο δύσκολα πράγματα. Λοιπόν, τι έχουμε σε σχέση με την από εδώ και πέρα λειτουργία, είπαμε. Τα καταστήματα ανοίγουν με click away. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό για καταστήματα υπόδεσης και ένδυσης, το είπαμε. Εύχομαι αυτό κάποια στιγμή να πρετανεύσει λογική και να λειτουργήσει κάπως διαφορετικά το σύστημα. Επαναλαμβάνουμε όμως ότι όλα τα καταστήματα και αυτά που θα λειτουργήσουν με click away, όπως επίσης και τα κομμωτήρια, όπως και οι σχολές οδηγών που επιτέλους ανοίγουν, όπως και ποια άλλη κατηγορία, τα ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ ανοίγει στην Κουζάνη. Θα πρέπει πλέον οι επιχειρήσεις να μπαίνουν στην πλατφόρμα και να υποχρεώνουν και τους εργαζόμενους να κάνουν τα self-test, τα οποία θα προμηθεύονται από φαρμακεία δωρεάν με τη χρήση του ΆΜΚΑ. Σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται ένα self-test την πρώτη μέρα που θα προσέλθουν στην εργασία τους, και δεν λέμε Δευτέρα, γιατί δεν δουλεύουν όλοι τις Δευτέρες. Κάποιοι μπορούν να δουλεύουν μόνο τις Τετάρτες, ας πούμε. Δεν έχει σημασία, αυτό θα πρέπει να γίνεται και να δηλώνεται στην πλατφόρμα. Είπαμε ξανά ότι είναι άλλο ένα εργαλείο στη φαρέτρα. Δεν σημαίνει ότι άμα εγώ κάνω το self-test και ο αλγνική, αλλά ανεβάσω πυρετό ή έχω, ξέρω εγώ, άλλου είδους συμπτώματα. Δεν πειράζει, αφού έκανα το self-test, είμαι καλά. Κάθομαι σπίτι, το ελέγχω εκ νέου. Κάνω και rapid, κάνω και μοριακό. Κοντά στον οικειγνώση που λέγαμε και πριν, γιατί έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση και σε αυτό. Είναι ένα ενδεικτικό στοιχείο, δεν είναι απόλυτο το self-test. Οπότε όλες οι νέες κατηγορίες επαγγελμάτων που θα πρέπει από εδώ και πέρα, από Δευτέρα μάλλον, να χρησιμοποιήσουν τα self-test, θα πρέπει αύριο, τουλάχιστον μέχρι αύριο, να τα έχουν προμηθευτεί από τα φαρμακεία της περιοχής. Τώρα πώς θα γίνει αυτό? Τι εννοείς? Με τον άμυκα σου. Ναι, θέλω να σου πω, και χθες τον κύριο Δαγατήκα που το ρωτήσαμε, έλεγα, ελπίζουμε τη Δευτέρα να είναι λίγο πιο χαλαρή, ξέρεις τώρα. Εδώ στην περιοχή μας, επειδή θα είναι και με click away. Όχι, δεν έχει ανάγκη, τα click away πρέπει να είναι. Δεν θα πάνε όλοι οι εργαζόμενοι. Ναι, βέβαια. Λέω για αυτούς που θα πάνε στην εργασία τους. Προφανώς όσοι είναι σε αναστολή. Είναι τσοκτερό το πρόστιμο, δεν θυμάμαι και πόσο τώρα, εντάξει. Αλλά είναι 1.500 ευρώ για τον ιδιοκτήτη και 300 ευρώ για τον εργαζόμενο. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το ελέγχουν. Αφού θα γίνει η ιστορία με τα self-test, γιατί δεν ανοίγουν το λιανεμπόριο στην Κοζάνη και στη Θεσσαλονίκη? Με click inside, ας πούμε. Με click inside. Μεγάλο ερώτημα. Πάντως, να. Κάθε Παρασκευή κάτι έρχεται. Συγγνώμη, Ρίτα, προσπαθώ να συνιστώ τώρα κάποια μαγαζιά μεγάλα στην Κοζάνη. Όχι πολύ καταστήματα. Δεν έχουμε πολύ καταστήματα, τι εννοείς? Ναι, αυτό. Εντάξει, το μεγαλύτερο είναι το Τζάμπο, ας πούμε, να σου πω εγώ τώρα. Παράδειγμα σου λέω τώρα. Ναι.
Πόσο και το τζάμπο, λέει, το κάτω πάνω που είναι και κάτω πάνω, δεν είναι ενιαίο να πεις. Ή το public, ή ο Ιωάννης, ας πούμε, ρούχα, ας πούμε, το Ιωάννης, ξέρω εγώ κτλ. Δεν είναι μεγάλο μαγαζιά. Ο Δραγατσίκας είναι όροφη. Ο Πάπιστας είναι τρεις. Είναι τρεις, δεν είναι δηλαδή όλοι μαζί. Την ίδια στιγμή που έξω από τα. Βλέπεις από τον Πειραιός, εδώ κάτω από τη Vodafone, τη Wind, λέμε τα μαγαζιά που είναι στο τόπο απέναντι. Χαμός. Έχουν κούρα. Παρασκευή, απόγευμα. Χαμός. Ναι. Δηλαδή. Δεν βγάζεις άκρη. Και αν τη Θεσσαλονίκη είδες που έχεις ένα δρόμο τζιμισκή τέλος πάντων που. Πες, εντάξει, γεμίζει. Εδώ τι να γεμίσει, ποιος να γεμίσει. Η Αλεξάνδρεια, Μακεδονομάχων. Δεν είναι και έτσι, βρε Παναγιώτη, τώρα. Εντάξει τώρα, είσαι στην Πτολεμαϊδα. Στην Πτολεμαϊδα. Πόσα μαγαζιά μεγάλα έχει στην Πτολεμαϊδα. Αυτό που λέμε είναι ότι έγινε ένα πρώτο βήμα. Ενδεχομένως και εύχομαι την Παρασκευή να είναι καλύτερη κατάσταση ούτως ή άλλως σε όλη την Πιέψη και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Έχει και στον Καστοριά έχει ένα θεματάκι. Θεματάκι. Γρεβενά. Να το προσέξει. Τα Γρεβενά δεν... Λίγο μειώνει η πόλη. Δεν τη κάνει καλύτερα εξαιρετικά. Πάει. Και αλλά... Φλόρινα το αμύντεο έχει ένα φλόρινα. Λίγο. Το αμύντεο λίγο. Φλόρινα τουλάχιστον. Αλλά Φλόρινα πήγε εξαιρετικά. Έχουμε η πόλη. Κάτι να δείχνουμε ως Δυτική Μακεδονία. Η πόλη της Φλόρινας, η πόλη της Δεσκάτς, καλά Νεστόριο, Πρέσπες κτλ. Το συζητάμε. Και το Βελβεντό φυσικά. Και το Βελβεντό μας, βεβαίως. Το Βελβεντό παρότι είχε γυτνίαση με τα Σέρβια και είναι κολλητά. Κράτησε έτσι. Εντάξει, πρόσεχαν πάρα πολύ. Λες ο Στεργίου στα σύνορα ή βάλει κανένα για να του κάνει ράπι. Λες. Που πού είσαι εσύ, από τη Σέρβια. Και στα Σέρβια τις τελευταίες μέρες καλή είναι. Καλύτερη κατάσταση. Το Δήμο στο Βαθύλακο είχαν απλά είχαν θεματάξει το Βαθύλακο. Προσοχή λίγο με τα χωριά, σε τέτοιες περιοχές. Και... Πάντως και εμείς, επειδή το ξέρεις και Ρίτα, έτσι, δεν σε ακούγαμε τις προηγούμενες 10-15 μέρες μια αιστεία εδώ, μια αιστεία εκεί, τα σφαγεία, ξέρω, τώρα δεν ακούμε τις τελευταίες μέρες. Για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Έτσι. Ευτυχώς. Να το πω. Κάτι να αρχίσει να γίνεται. Λοιπόν, εμείς εξακολουθούμε να σας λέμε πώς αύριο. Τι ώρα, Χριστό? Κάποια στιγμή μετά τις 7, 7 και 4, δεν ξέρω τι ώρα θα ξεκινήσει. Ο Χρήστος έχει μάθει να παίξει όλα τα... Ο Χρήστος παπάς όλη μετά. Όλη τη λειτουργία, έτσι κανονικά. Αφήνει και μακρύ μαλλί, παπάς μετά. Κανονικά. Να ρωτήσω κάτι. Χθες, Χρήστο, ακάθιστο ύμνος, ήταν ο Μητροπολίτης στο Άγιο Νικόλαο. Δεν τον είδα. Όχι. Δεν τον είδα. Κυριακή το Βέρον είναι την άλλη εβδομάδα. Με συγχωρείς. Κυριακή το Βέρον είναι την άλλη εβδομάδα. Το άλλο Σάββατο είναι του Λαζάρου. Και έτσι ήθελα να κλείσουμε. Να πω αυτό για να ολοκληρώσω ότι αύριο μετά τις 7 θα γίνει η σύνδεση όπως πάντοτε με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Κοζάνης για να παρακολουθήσει την Εκκλησία. Δεν είναι ανάγκη να. Νομίζω επιτρέπονται 20 άτομα. Ναι, 20 είναι αυτά τα 20 είναι. Στον Άγιο Νικόλαο τηρούν τα μέτρα με ευλάβεια και μπράβο του το έχουν ξαναπεί. Ναι, θέλω να πω, αν θες να εκκλησιαστεί και δεν σε αφορά που θα πας εδώ, θα πας εκεί. Μην ταλαιπωρηθείτε, γιατί μπορεί οι 20 θέσεις εδώ να είναι κατηλημένες, οι 20 θέσεις παροκεί να είναι κατηλημένες, θα έχετε χάσει και την μισή λειτουργία. Δείτε τι είναι από το σπίτι. Μπορείτε και έτσι να αισθανθείτε αυτό που πρέπει να αισθανθείτε. Και το άλλο Σάββατο θα ήταν Σάββατο, θα είναι. Το Σάββατο του Λαζάρου που πάντοτε για το top και για αυτή την εκπομπή είχε πάντοτε ένα διαφορετικό χρώμα. Πάντοτε είχαμε εδώ λαζαρίνες, μικρές, μεγάλες και ήταν μια πολύ ωραία στιγμή και μάλιστα προσπαθούσαμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή όσο πιο άμεσα γίνεται για να προλάβουμε να πάμε κι εμείς στα έθιμα. Είχαμε το μόνο μας άγχος τότε ήταν να προλάβουμε να πάμε στις λαζαρίνες της Ιαννής. Τι ωραία που ήταν. Ωραίες ποιες. Πώς ρε παιδί μου ήταν. Ελπίζουμε να τις ξαναζήσουμε. Θα τις ξαναζήσουμε του χρόνου. Θα πάω σε όλες, σε όλο το χωριά Τζορτζαμπάδ. Πάρε το χρυσάκι. Πάρε το χρυσάκι και θα πάμε παντού. Να το λύσουμε λίγο. Είναι 20. Ενδιαφέρει τον κόσμο, Ρίτα. Άκουλε. Είναι 20 άτομα σε όλη τη χώρα. 20 πιστοί. Σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή, 18 Απριλίου, βλέπω εδώ. Έτσι. Δεν έχει βγει κάτι όμως για τη μεγάλη εβδομάδα ακόμη. Όχι, ακόμη. Οπότε. Όχι. Ναι, μην το θεωρείτε δεδομένο για το πώς θα πάει και τη μεγάλη εβδομάδα. Θα δούμε. Θα γίνουν ανακοινώσεις και θα σας ενημερώσουμε. Πάντως αύριο είναι μέχρι 20. Εντάξει, να 20, άλλοι 25 τώρα, εντάξει, παιδιά, απλά μην το... Θα πούμε πώς έξω. Να, και 25, ρε παιδί μου, δεν χάλασε ο κόσμος. Μην το ξανοίγεις εσύ, γιατί το 25 γίνεται 30. Ρίτα, εντάξει τώρα, το 25 μην το... Είναι 20 όμως, εντάξει. Εντάξει, 22, 23, δεν θα τους διώξουμε τώρα, 3 άτομα. Βάλε και λίγο παραπάνω, ας πούμε, μας τώρα. Είναι 20. Είναι 20. Και φυσικά, εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε τη ζωή σας πιο εύκολη. Μπορείτε να τη δείτε και από τηλεόραση.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν για άλλο ένα Σαββατοκύριακο. Ο Κώστας στην εκπομπή του θα δείξει και αυτήν την εβδομάδα και την επόμενη λαζαρίνα στα προηγούμενα έτη. Μπράβο! Έρε Κώστα. Μπράβο. Ωραία. Θα δείτε λαζαρίνα, θα χορτάσετε. Τσιτζιρό. Τσιτζιρό. Άρα τι ώρα αύριο. Αύριο στις 2 το μεσημέρι και στις 10.30 το βράδυ θα δείτε λαζαρίνες και την ερχόμενη εβδομάδα που θα εγώ πάνω στην Κυριακή που κατεβαίνω στο χωριό σχεδόν κάθε Κυριακή για φαγητό και λοιπά, πάντα με χρυσάκι τρώμε. Με χρυσάκι τρώτε. Εσείς πόσα σπίτια τρώνε με χρυσάκι. Να είσαι καλά ρε. Αλλά τις γης και τις τζιρό. Αυτά τα δύο. Μας φτιάχνεις και τη διάθεση. Λίγο ξεχνιόμαστε από το ζήτημα της πανδημίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας για άλλο ένα Σάββατο. Για τις διαδημοτικές που αύριο Κυριακή και θέλετε να κάνετε κανένα βόλτα, παιδιά, δεν βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά. Κάντε ό,τι σας φωτίσει, ο Θεός, εγώ θα πω. Αυτό. Πάρτε ένα τηλέφωνο στο 100 και αν το 100 θα σου πει όχι. Τότε γιατί το συζητάμε. Είπαμε γιατί το συζητάμε. Για άλλη μια φορά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση.